Χάλια. Δηλαδή, άμα πραγματικά καλό κουράγιο, καλό κουράγιο στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιλέξει να μετακινηθούν τούτη την ώρα. Πραγματικά, μπράβο από καρδιάς. Φεύγουν πολλές ευχές ανά νανοσεκόντ. Φεύγουν πολλές ευχές ανά δευτερόλεπτο. Που πραγματικά δεν χωράνε στο μυαλό του ανθρώπου. Καλή δύναμη, γιατί αν κάνει και ένα αστείο και βρέξει τώρα, όλη η πόλη θα είναι μια τεράστια ευχή. Για να μην το πω διαφορετικά. Όλη η πόλη θα είναι μια. Όλη η πόλη γκόλη. Που έλεγε και ένα καπαδόξέτερο. Λοιπόν, Θανάση Πολίτης εδώ πίσω, τι έχω? Γιάννη Λελίδη. Γιάννη Λελίδη, είσαι ένα μεγάλο άνθρωπο. Ένα μεγάλο άνθρωπο και κυρίω ένα τεράστιο κόλπτη. Στη γραμματιακή υποστήριξη Μαρία Λάμπρου, ένα όνομα, μια ιστορία. Σταθερή στη θέση της. Θα πάμε σε έκθεση. Θα πάμε σε τζίτζιλι. Θα πάμε σε μίτζιλι. Θα πάμε σε πιερό. Θα πάμε εσύ εδώ και αυτοί γλεντάνε με ολόκληρο στρατό. Θα πάμε σε μεταγραφές. Θα πάμε σε στόπερ. Άλλοι έρχονται, άλλοι δεν έρχονται. Δηλαδή, και φυσικά περιμένω να δω αν θα τη γλιτώσει ο Κουλιανός από τη βροχή στην έκθεση. Και σας πω απλά το περίπτερο είναι διαμπερές. Ευάερο, ευήλιο. Άμα κάνει πως σε βρέχει και φυσάει, φυλάκια ρουβιχτά. Φυλάκια ρουβιχτά. Για να επιδιώξω να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Χριστό αδελφό Νίκο Κουλιανό. Νίκο. Δεν τα ήξερες, Μιχαλιό μου, ότι σήμερα που θα έρθω εγώ στην έκθεση θα βρέξει, έτσι. Είμαστε που είμαστε κι εμείς ασκεπείς, έτσι, είναι και διαμπερές εδώ. Πάντως είναι καταπληκτικό εδώ όλο το οίκημα, να το πω κάπως έτσι. Είναι καταπληκτικό, από παντού βλέπεις. Ανοίγει το ματάκι σου, θέλω να πω. Δεξιά, αριστερά, πίσω, μπρος. Δεν έχουμε δει κάποιες ταινίες που δαιμονίζονται, σεληνιάζονται κάποιες, έτσι. Ναι, έτσι κάνουμε και εμείς. Γυρίζουμε 360 μοίρες στο κεφάλι μας. Να τα δούμε όλα, να τα προλάβουμε. Χαμός γίνεται. Κάνεις τέτοια πράγματα, Νίκο. Περνά κάτι 7, κάτι 7 μισάρια, κάτι 8,2, κάτι. Τώρα ο Χαρούλης εδώ. Για λεφορία λες. Ναι, ακριβώς. Το 14. Ωραίο το. Άνω Τούμπα πάει το 14, Ναι, άνω Τούμπα, κάτω Τούμπα πάει προς τα κοινά. Ο Κιμπόκο εδώ τώρα. Έχουμε εκεί που βαθμολογούσαμε, έσκασε και ο Κιμπόκο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν. Μπονασέρα, Μιχαλιό μου. Μπονασέρα. Από τη ΔΣΣΥ, Τσέρτο. Τσεφάτ που λένε και οι Ρουμάνοι. Τσεφάτ. Οι Ρουμάνοι λένε, θα δούμε τι λέει και ο Ρασβάν τώρα, γιατί έχουμε θέματα τώρα. Προέκυψαν καινούργια τώρα. Τι θέμα? Θέματα. Θέματα, τι θέματα, τι θέμα κυνηγιού. Πώς έλεγε ο Γονίδης, λείπαμε μαγείς θέματα, ψυχολογικά αναλύσεις. Στο τέλος θα παίξει και στόπερ, εντάξει, άμα λάχει, άμα χρειαστεί. Τι, τραυματίστηκαν στόπερ, έπαθε. Χρήστο Στεφανή βλέπω εδώ, χαμός γίνεται. Πάρε για στόπερ το Χρήστο Στεφανή. Μπράβο. Βαγιανό, χαμός γίνεται εδώ στο περιπτερό μας. Μπαλόνια ζου και τρανζίστο, τα δικά μας που πήγαν τα μπαλόνια. Ναι. Έχω να τους ο Κιμπόκο. Είναι το γνωστό. Τα γόρι μου. Να τους. Τον ακούς, θες να πεις ένα καλησπέρα. Στο Σαρόπουλο. Καλησπέρα. Γεια σου Κιμπόκο. Καλά είστε. Καλά εσύ. Καλά είστε. Θέλω λίγο να θεωρωτήσω κάτι. Καλά, τώρα κάνουμε εκπομπή όμως. Α, μετά, ναι. Τώρα κάνουμε εκπομπή, πιέρω τα κόλς και τα ρωτήσεις. Τι έγινε? Ελεύθερους παίκτες του ΠΑΟΚ θα πάρουμε. Κάτσε να πάρουμε αυτούς τώρα που είναι να πάρουμε. Και ασχολούνται με τις ελεύθερες. Πήραμε τον Μπακαλιόκο και τον Γκόλερ. Ποιος αρέσει τον Μπακαλιόκο? Και τον άλλον. Και ο άλλος αρέσει, άρε μπαγιάς. Εγώ θέλω να πάρω το Μανολά. Μανολά, άμα πάρεις το Μανολά. Που τον έβριζε μισή Ελλάδα, τώρα τον βρίζει και άλλη μισή από τον Παρτο Μανολά. Δεν βλέπω να περάμε καλά. Κρίμα η Μανούλα του, τι θα ακούσει. Λοιπόν, είχαμε και το ντου εδώ, το πέσιμο του Κιμπόκο. Έχουμε γενικότερα κινητικό τσέντρο. Να σε ρωτήσω τώρα που άκουσα και Χρήστο Στεφανή. Είναι το γνωστό και όσοι είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί, πάρτε στον ΠΑΟΚ το Χρήστο Στεφανή. Να το. Στεφανή, τον βλέπω στεγνό, εσωμάγουλο, έτοιμο για στόπερ. Θα σε χρειαστεί ο Λουτσέσκου ενίοτε, γιατί ψάχνει γενικότερα ο Λούτσι. Ναι. Πέρτε μα για στόπερ το Χρήστο. Αεράκι, Μαρίνα Σάκη. Αν περνάει. Γεια σας παιδιά, για χαρά εδώ στα πετσελίου. Θα σε φέρω λαό, να ξέρεις. Θα το κάνουμε λίγο τζουτζουμπρούτζου. Δεν με πειράζει, γι' αυτό είσαι εκεί, Νίκο. Γιατί είσαι η επιτομή του τζουτζουμπρούτζου. Μπράβο. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι ο τζουτζου ή ο μπρούτζου. Κοίτα, ό,τι μπορείς να είσαι, να είσαι. Είναι καλό του να είμαστε. Λέω, νομίζω ότι είμαι ο τζουτζου. Εντάξει. Μπρούτζου. Μπρούτζου, θα είσαι άμα φας κάτι και μετά. Πού τζου ήμουν, αλλά τον μπρούτζου δεν ξέρω. Μπρούτζου, ναι, σωστό. Τι, ταραγμένο ακούω. Όχι, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Α, για τα θέματα με τα γραφικά. Εντάξει, άλλος είναι πιο ταραγμένος. Εμείς είμαστε έξω από το χώρο, θα τα σχολιάζουμε, θα τα κριτικάρουμε. Άλλος είναι ταραγμένος. Έχει κινητικότητα, εκεί πήγε σε κανένα περίπτερο.
Ακόμα όχι πολύ. Εντάξει, έχει εδώ τα Γιάζου, Ντάζ, Γκουτ, Πάμελα, αυτά τα γερμανικά. Ναι, Νατουόλιχ, ναι. Μπράβο, Σνέλ, Μπίτε, Γιαβόλ και δεν συμμαζεύεται. Κάτι μπύρες βλέπω απέναντι. Δεν κάνω διαφήμιση, είδες έτσι. Καλά, σχεδόν με σοκάρεις. Παραλίγο το αυτογκόλ έτοιμο ήταν. Έχει κινητικότητα, αλλά όχι ακόμα. Νομίζω σε λίγο ο κόσμος ενδεχομένως να φοβάται τη βροχή. Ναι, καλά, λογικό δεν είναι. Ίσως να φοβάται και τη βροχούλα, γιατί υπάρχουν τα σύννεφα πάνω έτσι απειλητικά. Υπάρχει το αεράκι, λες τώρα θα έρθει, δεν θα έρθει η βροχούλα, τι θα κάνει. Θα δούμε. Θα δούμε. Να τα αφού λέει ο Κολυδάς λέει δεν θα έρθει. Να τσακώ τον Κιμπόκο μέσα. Ναι, δεν θα έρθει. Είναι ωραία πάντως. Καμιά βόλτα στην έκθεση έκανες. Δεν πρόλαβα γιατί ήρθα από Δαράτο ο συνήθως. Είπαμε. Γρηγόρης Γάμπας και γρήγορα κιόλας. Η λύση στην πίεση είναι μία. Περπάτημα, να ξέρεις. Καλά. Η λύση στην μία είναι ο γιατρός μας. Εντάξει, αλλά. Μετά τον γιατρό. Μετά τον γιατρό είμαστε εμείς. Εμείς δηλαδή τρέχουμε τα πάντα. Όπως δεν άμα περπατήσεις. Ναι, είμαι γιατρός του εαυτού μου. Μπράβο, και εγώ το λέω αυτό. Το λέω και εγώ αυτό. Ναι. Είμαι γιατρός του εαυτού μου. Δηλαδή τον εαυτό μας τον ξέρουμε πολύ καλά. Αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί καλά, μπορούμε να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Είσαι της πρόληψης. Ναι, ειδικά με το περπάτημα τα πάω καλά τελευταία. Το προλαμβάνει. Ο χώρος εκεί πώς φαίνεται το περιπτέρω, είναι διαφορετικό από πέρσι. Είναι πιο. Ναι. Ποιο μεγέμελο είναι το περίπτερο. Το περίπτερο. Εσύ ήρθες καταρχάς, έτσι. Εγώ σήμερα έκανα την πούδα. Εσύ ήσουν εδώ την Κυριακή, νομίζω. Με άρπαν γιατί ήδη. Πότε ήσουν, Σάββατο. Ναι, την Κυριακή εγώ ήμουν εδώ, ο Άρης κάτω. Μπράβο. Δεν ήρθες εδώ. Όχι, Ρενικό. Αφού εμένα δεν με εμφανίζεται, με κρύβεται. Νομίζετε θα φάω άμα πάω εκεί. Κοίταξε, μόνο φαγητό δεν έχει. Μόνο φαγητό δεν έχει εδώ. Να πιεις, να γαράξεις, να αεράκι, να φυσείς το μαλάκι σου, το ανέμελο. Έχει από όλα εδώ στο περίπτερο. Κοίταξε, είναι εντυπωσιακό. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο. Καρδιά, δηλαδή φιλέτο. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, πολύ φιλέτο. Και είναι σαν ένα αρχαίο, σαν μικρός Παρθενώνας. Τι είναι, Νίκο μου. Τι είναι, Νίκο μου, τι είναι. Έχει κατοικίωνες δωρικού ρυθμού δεξιά-αριστερά και πίσω μας. Και βλέπω πώς ήταν η κολόνα στην Τούμπα. Ναι, μπράβο που δεν έβλεπες το γήπεδο. Είμαστε της κολόνας, παιδί μου, και δεν έχουμε ούτε τζάμια, ούτε πλάτη, ούτε τίποτα. Από παντού βαλόμαστε απανταχώθεν. Μπράβο, καταλαβαίνετε. Έτσι έρχονται από όλες τις μπάντες. Ναι, βαλόμαστε απανταχώθεν. Ναι, απανταχώθεν. Ωραία, είναι μια χαρά. Μπορούμε να. Ναι. Τώρα βλέπω ένα κύμα, μια ορδή έρχεται. Καλά, ευτυχώς έρχεται μόνο ορδή. Δεν έβαλα και πίπεψα. Ευτυχώς έρχεται μόνο ορδή. Μόνο ορδές έρχονται, ναι, σωστά. Θα πάρεις την Τάνια να σε κάνει μια βόλτα στο γερμανικό το περίπτερο μετά. Ναι, βέβαια, Τάνια που ξέρει και τη γλώσσα καλά, θα με ξαναγήσει. Φέτος είναι η χρονιά της Τάνιας, έτσι, γερμανικό. Είναι, πώς λέμε, η χρονιά, ξέρω εγώ, του χείρου, η χρονιά. Οπα, η χρονιά μου είναι αυτή. Του δράκου, η χρονιά. Έτσι, τώρα είναι η χρονιά της Τάνιας. Έτσι. Η χρονιά της Τάνιας είναι σίγουρα. Ναι, ακριβώς. Η χρονιά της Τάνιας είναι 100%, γιατί τα λέμε και στα αγγλικά μας, ακόμα και στην Αγγλία. Ακριβώς. Μέχρι και η έκθεση έχει τους Γερμανούς εδώ πέρα. Έχει τη Λειψία, είδα πιο μέσα. Ναι, έχει. Με ρωτάνε εδώ για Πιερό, αν θα πάρουμε στόπερ. Με ρωτάνε ο Άρης αν θα κλείσει τον Αραούχο. Παίρνω πολλά μηνύματα. Έτσι, να ξέρεις, τα βάλουμε. Πότε θα έρθει η βροχή, πες μας και εμάς για να μην έρθουμε. Έχουμε πολλά χαιρετισμούς από Βρυξέλλες. Ο φίλος ο Νίκος με το προσωνύμιο Μάφια. Μάφια, λέει αφού ο Κουλ μίλησε και για δωρικούς ρυθμούς, δεν έμεινε να ακούσω κάτι άλλο στη ζωή μου. Την καλησπέρα μου. Κοίταξε, φίλε, το παν ζωή είναι να είσαι λίγο απ' όλα. Έτσι. Να μην είσαι μονόπατος. Όπα, όχι. Να μπορείς να είσαι. Πολυσυλλεκτικός. Μπράβο. Να είσαι σαν την Πεταλουδίτσα, να πας λίγο εδώ. Σαν το Θυμιάνι ένα πράγμα. Τον πάρουμε λίγο στα στόπερ, λίγο στα χαφ, λίγο άμα χρειαστεί δεξιά, λίγο μπροστά πίσω. Ναι, να τον κάνετε ούζα το Θυμιάνι, ούζα. Ό,τι θες να τον κάνουμε το Θυμιάνι, αφού κάποιοι, δεν ξέρω τώρα αν θα μας. Πες το μήμα, βάζει κάποιοι πετάξει ένα ετό. Χαρταετό, καθαρά Δευτέρα, αλλά είμαστε ακόμα στο τώρα Σεπτέμβριο. Που πες χαρταετό και επειδή είναι ποδοσφαιρικό, ναι. Χτες η Κομέτας, η χαρταετή δηλαδή, Κυριακή, σηκώσαν το Πανελλήνιο πρωτάθλημα φούτσαλ. Ποδοσφαιρικό κι αυτό, γιατί είπες χαρταετή. Ναι. Σηκώσανε πρωταθληματάρα τα παιδιά. Κάνανε πολύ ωραία προσπάθεια. Είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Είχαν εκπροσωπήσει και την Ελλάδα στο παγκόσμιο που είχε γίνει στην Κίνα. Είχαν πάει και στην Ουγγαρία. Συγχαρητήρια στους Κομέτας εκεί. Όλα τα παιδιά από. Μπράβο στα παιδιά της Κομέτας. Σαχίνης, Γκλαβίνας, Χατζιβλασίου, Φούσκας μικρός, Φούσκας μεγάλος. Δηλαδή τρομερά πράγματα. Εγώ με τις Φούσκες είμαι. Με τις Φούσκες και εγώ μαζί. Με τον Φούσκα είμαι. Ναι, Φούσκας και το μικρό όμως, όχι το μεγάλο. Φούσκας Junior. Ναι. είναι ωραίο που αναπτυσσόμαστε και σε όλα τα αθλήματα. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη κάνει βηματάκια.
Και στο φούτσαλ και παντού. Εντάξει, πάντως λέει χαρταετό, λέει πετάνε από τον Αύγουστο, όχι από τώρα. Λέει, είναι ένα μήνα που πετάνε το χαρταετό. Καλά, δεν είναι άσχημα. Κάθι εδώ με ενημερώνουν. Θέλει ότι, καλή ναι. Καλούμπα. Μπράβο, εσύ τα ξέρεις αυτά. Εγώ έχω να πετάξω χαρταετό από πολύ μικρή ηλικία. Έτσι, παρεμπιπτόντως. Έχουμε χρόνια αλήθεια. Να πετάξω. Πάρα πολλά χρόνια, ναι, πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να ήμουν 10-12 χρονών. Μου έχει μείνει πληγή, όπως αντιλαμβάνεσαι και ακούσα από τον τόνο της φωνής μου. Ναι, ναι. Πρέπει να πετάξω εγώ μια φορά. Δεν σηκωνόταν, ναι. Δεν σηκωνόταν ο χαρταετός, όλο με το νήμα κάτι γεννότανε. Όπως με βρήκες τώρα στο ευαίσθητο σημείο μου. Αυτό όμως έχω, έχω να πετάξω χαρταετό πολλά χρόνια. Μιχάλη μου. Δηλαδή είναι με την ασυλία δεν τον πετάτε. Δεν τον πετάξαμε ακόμα, όχι. Μαζί. Ναι, αλλά δεν αργεί. Κάποιος... όπου να είναι, μεγαλώνει τώρα. Σωστό. Θα σηκωθεί, ναι. Θα σηκωθεί. Τώρα κάποιος σε χαρακτηρίζει, που μάθατε εκεί στη Σκοτίνα τους δωρικούς ρυθμούς. Μόνο δωρικούς, μάθαμε γοτθικούς και άλλους ρυθμούς έχουμε μάθει. Ιωνικούς. Τι? Πού είναι η κοπέλα με το σκάκι? Κοπέλα με το σκάκι. Πες μου ότι βρήκες εκεί και σκακίστρια και μίλησες και για σκάκι τώρα. Πάθω κεφαλικό. Όχι. Ο σκάκι έχω να παίξω επίσης πολλά χρόνια μαζί με το χαρταετό άστο. Έπαιζα μικρός με το νου μου. Είναι ο Κασπάροφ της Κοτίνας δηλαδή. Μπράβο. Όχι. Ο Πέτζα της Κοτίνας. Απλά πρέπει να πούμε ότι σήμερα έχουμε ανεβάσει μια υπέροχη κορασίδα. Οπα. Η Τάνια επιμελήθηκε του θέματος. Την οποία θέλω να τη βαθμολογήσουμε γιατί βλέπω πλησιάζουμε προς το τέλος και από μένα παίρνει ένα 8,9. Είναι πολύ του στυλ. Μιχάλη Σαρόπουλε, μπορώ να κάνω την παρέμβασή μου. Καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές και σε σένα και σε όλους όσοι είμαστε εδώ στη ΔΕΣ. Καλησπέρα Τάνια, καλησπέρα. Έχω αναλάβει τη δημοσίευση στο Facebook και των δικών σας εκπομπών και θέλω να σου πω ότι καθημερινά κάνω scouting και γκουγκλάρω models, bikini models, models in the beach. Και νομίζω ότι άμα με βλέπει κάποιος γύρω-γύρω, θα νομίζει περίεργα πράγματα που καθημερινά ψάχνω να βρω μοντέλα για εσάς, τα οποία ανακαλύπτουν και τα γούστα όλων. Γιατί άλλο γούστο έχεις εσύ, άλλο γούστο έχει ο Νίκος, το πρωί άλλο γούστο έχει ο Ραπτόπουλος, τι θα γίνει. Θέλετε να μου στέλνετε εσείς τα μοντέλα που σας αρέσουν όταν ανεβάζω? Πρώτα απ' όλα. Το ξέσπασμα της Τάνιας ήταν πολύ λογικό και αναμενόμενο κάποια στιγμή, γιατί την έχουμε τεντώσει. Και εμείς είμαστε δίπλα στο λαό και στον εργαζόμενο. Έτσι. Μπράβο, και θα πούμε ότι Τάνια, θυμίσου, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Οπότε είμαστε μαζί σου. Κοίτα, cool. Έλα, γόρι μου. Βλέπω τώρα μπροστά μου τη σκακίστρια. Ναι. Από το 1 στο 10, από μένα 8,9 είναι πολύ του στυλ μου. Πάρα πολύ, θα έλεγα. Δεν μπορεί να πάει στο 8,9. Πόσο θα πάει? Πρώτα απ' όλα, προσπαθώ να δω τι έχει γίνει. Βλέπω τη Βασίλισσα να απειλεί Βασιλιά. Ναι. Και τον πύργο να είναι στην ίδια ευθεία με τη Βασίλισσα. Μάλιστα. Καλά, μην πει τώρα, Κασπάροφ, εκεί του Μετρόπολη. Σ' αρέσει το σκάκι. Μην μα πει τώρα την κορασίδα σου που είπαμε να σχολιάσει. Κοίτα, για να ασχολούμαι με το σκάκι, καταλαβαίνει. Ναι. Φαντάσου. Όπω και να έχει, είναι ένα κορίτσι, α πούμε, το οποίο θα μπορούσε να είναι τη διπλανή πόρτα. Δηλαδή να χτυπήσω να ζητήσω λίγο ζάχαρη. Είναι ένα κορίτσι, α πούμε, υγιεινό. Είναι ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά δεν σου ξυπνάει την παρέστηση, αλλά με τη δωρικότητά της σου κάνεις με να την πας για καλαμπόκια, ας πούμε, στο Λευκό Πύργο. Θα έλεγα ότι είναι ένα 7,5 ωραίο. 8,9 από μένα και είμαστε κομπλέ. Φέρνω το μέσο όρο. Διαφωνώ κάθε οριζόντια. Α, μάλιστα, για ένα άλλο θέμα εδώ τώρα μου στείλανε, άσχετο. Οκ, Μιχάλη, γι' αυτό εσύ 7, εγώ 9, στο 8 θα τα βρούμε. Εντάξει, ναι, εσύ Χριστό, εγώ αλάχομος και δυο μας αχ και βαχ. Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνουμε. Για πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί είναι και μισή. Ναι. Και θα φύγουμε. Και θα επανέλθουμε γιατί έρχεται Δημήτρης Καλαϊτζής. Ωραία. Και θα τα πούμε εντός.
αρμοστία, ξέρω εγώ, γερμανικά περίπτερα, λιμενικό, τροχέα, δασοπυροσβέστες, χαμός, χαμός, χαμός. Θα επιδιώξουμε να έχουμε Νίκο Κουλιανό, τον έχουμε μήπως, Θανάση μου, τον έχουμε. Πάμε να τον ακούσουμε, Νίκο. Εδώ απίκο φίλε, non-stop. Κάναμε και κάτι βιντεάρες εδώ με Χάρη Μανουλίδη και με Τάνια για τα... Μ' ακούτε? Μπω, σαν να κάθεσαι δίπλα μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Κάναμε και τα βιντεάκια μας εδώ με Χάρη Μανουλίδη και Τάνια Μοσχοπούλου για τα social. Είμαστε κομπλέ γιατί την Τετάρτη που θα είμαστε πάλι εδώ θα είναι και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ στην παρέα μας, έτσι. Θα είναι μαζί μας. Ναι, ναι, λοιπόν, να τους ρωτήσεις πώς είναι το ρόστερ φέτος. Γλυφιτζούρι ΠΑΟΚ. Α, αυτά είναι. Τι? Μου έφερε ένας κύριος εδώ πέρα, ένα γλυφιτζούρι ΠΑΟΚ. Είναι κανονικό ή... Μην το βάλεις τώρα στο στοματάκι από το πουθενά. Κανονικότατο το γλυφιτζούρι ΠΑΟΚ. Έχεις κάνει εκεί στη μέρη μου στο λιτόχωρο, καταδρομέας. Θες να τα πεις λίγο στον αέρα. Έλα, για πες μου τι έκανες, έλα. Ασκήσεις στον Όλυμπο. Στον Όλυμπο. Εκεί κουτσιμανίδες, σόκου, μόκου, όλο τον κόσμο. Τώρα το γλυφιτζούρι, πού το βρήκες ή μου το έφερες? Το πήρα από πέρα. Εγώ είμαι μαύρος, είμαι ΠΑΟΚ άρρωστος. ΠΑΟΚ μέχρι... Μέχρι... Τον Άδη. Τι να σε πω. Ναι. Να, η γυναίκα μου εδώ είναι, τη βλέπεις? Περαστικά. Και εσείς τραβάτε το σύνδρομο του μέσου ΠΑΟΚ. Είμαι πίσω, λέω, και τον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Κομμένα όλα. Μπράβο, τέλος, έτσι μας. Τέλος. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, σταματούν όλα. Και έχω ζήσει και τη μεγάλη ομάδα, έτσι. Εντάξει, είσαι λίγο πιο έμπειρος από εμάς. 0-4 στο Καραϊσκάκι, μόνο ΠΑΟΚ το έκανε. Βρε, και μόνο 1976, ναι, Φεβρουάριο μήνα. Μαζί με τον Βαρδάκη, παρέα ήσασταν εσείς. Τραβούσαν τον Τερζανίδη από εδώ, τι πάνε. Ιστορίες μεγάλες. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσει πολύ. Σε ακούω κάθε μέρα με τον Τρελάρα. Με τον Τρελάρα το πρωί. Τρελάρα το βλέπω γιατί κάθε με τούμπα. Α, είσαι του Μπιωτάκη γέννημα θρέμα, ναι, στην Τούμπα από κάτω κάθομαι, στην γωνία. Πάντως έζησες όλα τα χρόνια, ρε φίλε, σε ζηλεύω. Έζησες την ομαδάρα 70-80, έζησες στην Γκάμψη, αλλά τώρα ξαναζεις πάλι την ομαδάρα. Πάλι τον... Όχι, εδώ συγκυρία, συγκυρία. Κουλιανός με Ραπτόπουλο. Εδώ, παρόν. Μεσημέρι. Πώς σας φέρουμε, καλό παιδί τουλάχιστον. Ραπτόπουλος κόκκινος. Όχι, όλους, όλους. Μετά ξανά. Έχουμε ξανά Κουλιανό. Όχι, όχι, ένα, τώρα θα εγώ τα γλιτώσουμε. Εγώ τι φταίω η γυναίκα. Έχετε όλα τα δίκια του κόσμου. Τους ξέρω τους πάντες. Ξέρω τους παίχτες. Όλους τους παρουσιαστές και τους εκφωνητές του Μετρόπολη 95,5. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας? Κουλιανός. Α, εγώ είμαι. Δεν θέλω εκτός από μένα, ναι. Εσείς είστε? Ναι, εγώ είμαι, ναι. Χαίρο πολύ. Αχ, το κορίτσι μου το καλό. Άψογος, ε. Αξιόπιστο. Όχι, δα. Ναι. Αξιόπιστος. Εμπεριστατωμένη άποψη, όλη, ναι. Άποψη, ναι. Και δεν, εκτός από την αγάπη που είναι, έχουμε και δεύτερη από εδώ, είσαστε πολύ καλός. Εγώ θα πω ότι είστε υπέροχοι. Τρομερός λόγος θα βγάζετε από την ψυχούλα σας. Σ' αγαπάω πολύ, κοριτσάρα μου. Κοριτσάρα μου. Φταίω όμως. Να σας πω κάτι για να σας δώσω λίγο κουράγιο. Και η γυναίκα μου τα ίδια τραβάει. Κοιμόμαστε με το ραδιόφωνο. Ξυπνάμε με το ραδιόφωνο. Όχι, θα σα. Υπέροχη κυρία μου. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάντα επιτυχίες για τον ΠΑΟΚ. Αν και χλωμό το βλέπω. Όπα, γιατί φέτος χλωμό. Άμα είναι χλωμό, θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Για τη φετινή. Δεν πήραμε στόπερ, δεν πήραμε στόπερ. Να, εντάξει, έχουμε ένα θέμα. Α, τα πέστα. Τα έχουμε, δεν πήραμε. Στο τέλος, Μιχάλη μου. Θα παίξει κυρία στόπερ. Καλές τον Λουτσέσκου. Ναι, για να το Σαββίδι, πες του τα. Ναι. Θέλουμε ένα εξαράκι box to box, παιχταρά. Α, αυτά είναι. Τελειώσαμε. Τελείωσε. Άμα δεν έχεις αυτό το παίκτη, πάζουν όλοι μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω. Και ένα στόπερ ακόμα. Και ένα στόπερ δεξί θέλουμε. Ναι, 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 δεξί. Το λιονταράκι τι έκανε χθες. Το είδα, το είδα. Τι ωραία που είμαστε εδώ, μια ωραία παρέα. Την αγάπη μου, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Υπέροχο ντουέτο, υπέροχο ντουέτο, πραγματικά. Νίκο, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ και μια δώρα από μένα. Ο κύριος Πακούσαμε κάνει εκπομπή στο Μετρόπολη Σάββατο Κυριακή πρωί? Όχι. Δεν μπορεί να μείνει ο Παπαζαφυρίου αυτός που ακούσαμε. Κι όμως δεν είναι, κι όμως δεν είναι. Είναι τρομερό αυτό. Κι όμως δεν είναι, είναι ένα υπέροχο ζευγάρι. Έτσι, υπέροχο ζευγάρι. Αχ, κάτσε μου κάνει το, εδώ το τίκ, ακούγουμε, ναι, καλά. Ναι. Το οποίο η γυναίκα τραβάει ό,τι τραβάει η κάθε γυναίκα που ο άντρας της ασχολείται πολύ με την ομάδα. Είτε είναι Άρης, είτε είναι ΠΑΟΚ, είτε είναι Ολυμπιακός. Από το πρωί στο βράδυ έχουμε Μετρόπολης, έχουμε έκανε μεταγραφή, δεν έκανε, πότε θα παίξει η ομάδα, τα αποτελέσματα, κέρδισε η ομάδα, είμαι χαρούμενος, δεν κέρδισε, δεν μιλάω σε κανέναν. Έτσι είναι λίγο πολύ η ζωή.
ο μέσος όρος ζωής μιας γυναίκας όπου ο άντρας είναι ο παδάκι άρρος, έτσι. Καλά, και αγαπάει παθολογικά, ναι, την ομάδα. Πάντως ήταν πολύ ωραίο το ζευγάρι. Τώρα μιλάμε για ένα ζευγάρι που εντάξει ήταν 60 σίγουρα ήταν, έτσι. 60 άρδες πλάσε η κυρία και ο κύριος που ακούσαμε. Ναι, και η κυρία έχει πάρα πολύ ελληνική φωνή. Έχουμε πάρα ωστόσο πολύ. Γιώργο Μάντζιο. Για πάμε, ναι. Και επανερχόμαστε εντός σε λίγο. Πάμε. Ανάστατη η κυρία, δεν κοιμότανε, πάρτε στόπερ, πάρτε στόπερ. Πώς δεν είπε η κυρία, του τα έχουμε πει του Σαφίδη, του τα έχουμε πει. Πάρτε ένα στόπερ να κοιτάει σκάσει και ο άντρας μου. Με την κυρία είμαι εγώ. Εγώ είμαι με την κυρία αναπαντών με κλειστά μάτια. Δηλαδή τάσομαι με την κυρία 100% που λένε στα χωριά μας. Λοιπόν, Νίκος Κουλιανός. Νίκος Κουλιανός. Παρόν, εδώ. Έχω δύο φοβερούς τυπάδες, ναι. Έχω δύο κολλητάρια. Ναι. Μιλάμε τώρα όσο εσείς ακούγατε Γιώργο Μάτιο. Με εντυπωσίασαν σε 10 δευτερόλεπτα και δύο. Τι λες? Ο ένας είναι αριανός, ναι. Και ο άλλος είναι παοξής. Συστηθείτε λίγο αρχικά. Τα φυσιολογικά. Λοιπόν. Καλησπέρα στην παρέα του Μετρόπολης. Καλώς. Και οι δύο, το ίδιο όνομα έχουμε. Και οι δύο Νικόλας. Α, Νικολάδες, άρα ναι. Και στον κήπο μαζί με μένα. Στηρίζουμε 95,5 Νίκο Κουλιανό, τον ναι. Αγαπάμε. Παρότι αριανός εσύ, έτσι. Παρότι αριανός, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Θα έχουμε το κόλληματά μας, αλλά κάποια πρόσωπα τα. Δεν υπάρχει, μιλάμε για μορφή τώρα εδώ ο Νικόλας Αργιανάκη. Μου είπες ότι δεν γινόταν να μην καπνίζει, έτσι, πριν. Περιμένετε, βλέπετε τι γίνεται. Ναι, βλέπω. Τελικούς χάνουμε, προκρίσεις χάνουμε τελευταίο δευτερόλεπτο. Χωρίς κάπνισμα θα είχαμε φύγει για τη ζωή πολύ νωρίτερα. Θεούλης, έτσι δεν υπάρχει. Νικόλα, κάνετε χαβαλέ πολύ μεταξύ σας. Κάνουμε, τι να κάνουμε. Εντάξει, είναι. Τον Αργιανό, δεν τον κάνουμε λίγο χαβαλέ. Ναι, αλλά και αυτός βλέπω είναι πολύ αεράτος. Είναι πολύ φευγάτος. Εδώ, ωραίος ο Νικόλας. Χαβαλέ κάνουμε όταν φεύγει από τα όρια. Τρώει εδώ το φιλαράκι μου 2-3 φαλιάρες. Και επιστρέφουμε στην. Φιλικές όμως. Φιλικές. Πάντα φιλικές. Ναι, φιλικές. Κατά όλο τον υπόλοιπο. Τώρα βλέπω εδώ μπυρίτσα είναι και αυτά κατά πολύ. Για τη δουλειά, για τη δουλειά. Α, για τη δουλειά για να στρώσετε, έτσι. Να βοηθήσει. Αλλιώς δεν βγαίνει μέρα. Πες μου λίγο πώς την πάλεψες μετά το περσινό έτσι χαμένο τελικό κυπέλλου. Δεν την πάλεψα καθόλου. Δεν την πάλεψες. Τι έκανες δηλαδή, πώς έγινε στο πι το βράδυ και προσπάθησα την επόμενη μέρα να αφιερωθώ σε κάτι διαφορετικό. Ρεαλιστής. Να περάσει το καλοκαίρι κάπως αλλιώς. Τι σε πείραξε πολύ, το πρωτάθλημα του Πάου Σουβικελίδης ή ο χαμένος τελικός? Το κύπελο, γιατί εντάξει. Αυτό ναι, μεν, ήταν μεγάλες, έτσι, ναι. Ναι, μεν είναι κάτι. Η καζούρα, ας πούμε. Το αξιοσημείωτο ότι πήρε ο Πάου πρωτάθλημα μέσα στο κύπελο μας και όχι, στενοχωρηθήκαμε όλοι, αλλά μετά είχαμε και το κύπελο. Σωστό. Έλεγες ότι άντε, έγινε αυτή η γκέλα. Παίρνω το κύπελο και τα σβήνω όλα. Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Οπότε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, έτσι. Θα τα λέμε συχνά, 3 χρόνια σερί τα λέμε κιόλα. Ναι. Θα συνεχίσουμε. Μαζί σου. Να αυξήσουμε την ακροαματικότητα. Βέβαια, εντάξει, είμαστε πρώτοι, θα κάνουμε πρώτοι με τόνο, ας πούμε. Έτσι, κάτι παραπάνω. Νικόλες μου, την αγάπη μου. Έτσι, να είστε πάντοτε έτσι φιλαράκια, να περνάτε καλά, κάνετε κουλιαμά, να κάνετε καζούρα. Και, εντάξει, τα καλύτερα και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και ένα μήνυμα, τεράστια Άρη Θεσσαλονίκης, φέρτο κάποια στιγμή να το ρίξουμε στο Θερμαϊκό. Πέστα! Πέστα, λαγιά στο στόμα σου, πέστα! Θεούλη σου είπα, δεν χρειάστηκε πολλά δευτερόλεπτα για να με κερδίσει ο Νικόλας. Ναι, να πάτε να παιδιά. Να πάτε παιδιά, να πάτε. Ήτανε μέσα στην ατάκα, για έλα εδώ εσύ κοριτσάρα μου, έλα εδώ, αγοράρα μου, έτσι. Με το μαλλί με μπέρδεψες, για λίγο να σε ακούσω. Καλησπέρα. Καλώς όνα. Γρηγόρης ΠΑΟΚ. Γρηγόρης ΠΑΟΚ, ναι. Και. Ακούς ραδιόφωνο, Μετρόπολης. Ακούω Μετρόπολη. Γρηγόρη, τι τάξη πας? Τρίτη γυμνασίου. Α, τρίτη γυμνασίου, λίγο πιο κοντά το όφωνο, έλα λίγο. Ναι. Σας ακούω κάθε πρωί. Σας ακούω. Ποιον ακούσει πιο πολύ τώρα μεταξύ μας? Ποιον ακούσει πιο πολύ? Θέλω ειλικρίνεια. Τον Κωστή. Ποιον ακούσει? Και το Ραπτόπουλο. Ναι. Έχω βάλει και έχω ακούσει την εκπομπή με το Βιερίνη όταν είχε. Α, όταν τον είχαν φέρει στο στούντιο. Άρεσε, έτσι. Ωραία ήτανε. Ναι. Έχω. Τα μάτς τα ακούω από εκεί πέρα. Α, μεταδόσεις ακούσε, με ακούσε έτσι κανονικά. Τα γολ, αυτά τα γουστάρεις, έτσι. Και με το Ζαϊρή είναι. Και με το Ζαϊράκο, γουστάρεις, εντάξει. Γενικώς ακούς Μετρόπολης. Ναι. Ακούς Μετρόπολης. Σχολείο, εντάξει, είμαστε κορυφή. Ναι. Μπράβο, όλα καλά πάμε. Μπράβο, καλά. Ναι, από το σχολείο και μετά ναι. Και το Μετρόπολης, έτσι. Ναι. Την ομάδα, θες να κάνεις ένα σχόλιο για την ομάδα? Λοιπόν, ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου. Ναι. Να μην προκαλεί πάρα πολύ. Να μην προκαλεί ο κύριος Ρασβάν. Και να ξέρει που δεν τον παίρνει. Και να ξέρει μέχρι που τον παίρνει. Μάλιστα. Μέχρι εκεί. Μάλιστα. Αυτό. Έγινε γρηγοράρα μου. Να σε καλά, γορίνα μου. Να σε καλά. Λοιπόν. Α, τους ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης ξεδιπλώθηκε. Γίνεται χαμός εδώ τώρα. Μέχρι που τον παίρνει. Σταμάτα εσύ, ρε. Σταμάτα. Εντάξει, να τοποθετείτε ο άνθρωπος προφανώς. Ναι. Πεθαίνω. Έλα εδώ εσύ με τα κόκκινα. Έλα εδώ ρε ντουλάπα. Έλα εδώ γιατί βλέπω ένα πλαταρά. Θα μπορούσε να είναι σε πάλι, να είναι σε πόλο. Είσαι ό και λέγεσαι. Δημήτρης από πού μας ήρθες? Χαλκιδική. Χαλκιδική που
Νέα Τρίγλια. Α, Τρίγλια. Οπα. Εκεί, στα γνωστά λιμέρια. Ηρακλής, ναι, ναι, ναι. Εκεί, ε. Πάω και okay. Okay, με ρίχνει. Λέω, εντάξει, ναι, εντάξει, δεν ξέρω, παιδί μου. Επειδή γι' αυτό σε κοιτάω στα μάτια, λέω, θα πει καμιά μεταγραφή στο 90, αλλά εμένα όσο μας και να με κοιτάτε, όσο και να με κοιτάτε, αν δεν πάρουν απόφαση αυτοί που τρέχουν μεταγραφές ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται αυτή τη στιγμή και τσουρουφλίζεται, μεταγραφή δεν θα κάνουν. Έτσι, εμείς λέμε αυτό που πρέπει να γίνει, το σωστό, τώρα κάποιοι άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Έτσι, πώς συνείδησες πάντως στην ομάδα, πώς τη βλέπεις? Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Mm. Χρόνο με τον χρόνο είναι όλο και καλύτερη. Mm. Έχουμε την εγγύηση που λέγεται Ρασβάν Λουτσέσκου και Ιβάν Σαββίδης. Ναι, ξεκάθαρα η ομάδα όσο περνάει καιρός στρώνει όλο και περισσότερο. Και εγώ έχω μείνει έκπληκτος με αυτό που βλέπω. Δηλαδή με το βάθος στην άμυνα. Ναι, είμαστε λιπέστατοι εκεί. Μια εντεκάδα καλή πάλι την έχουμε. Βέβαια αποδυναμώνεται με το που έφυγε ο Κουλιαράκης. Έτσι. Αλίμονο, έτσι. Έφυγαν τρεις ή ένας. Νομίζω απλά και αριθμητικά. Ναι, και αριθμητικά και ποιοτικά. Και ποιοτικά, ίσως γιατί και ο Κόλλεϊ μέχρι να προσαρμοστεί. Παρόλο που πιστεύω ότι είναι καλός παίκτης. Ο Λουτσέσκου είπε, παιδιά, εγώ ακόμα δεν τον έχω δει, λέει. Δεν έχει κάνει προπόνηση με την ομάδα, λέει. Άλλη μια εβδομάδα δηλαδή πίσω. Άρα έχουμε δύο στόπερ, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Ξέρεις τι θα γίνει. Πέρσι το πήραμε χωρίς φόρ, φέτος θα το πάρουμε χωρίς στόπερ. Έτσι για αλλαγή. Βάζουμε δύσκολα στους εαυτούς μας. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Καταρχάς να σε ενημερώσω ότι παρακολουθώ πάρα πολύ. Είμαι γνώσης ποδοσφαίρου. Με βλέπεις με τα κιλά, έπαιζα και ποδόσφαιρο. Φαίνεται ότι είσαι γνώσης γιατί είσαι πολύ ενημερωμένος. Σε ακούω και πολύ. Ποιον ακούσε ο πολύ έτσι με τρόπο. Εσένα, εσένα. Α, εμένα ακούσα. Εσένα. Γι' αυτό έκατσα εκεί και σε χάρηκα να δω τι θα πει. Καλά έκανες, αγορίνα μου. Σε γουστάρω πολύ. Γι' αυτό ακούω και τον Ραπτόπουλο κοντά σε σένα. Εντάξει, έτσι. Κάποιοι δεν γουστάρουν εμένα να γουστάρουν τον Ραπτόπουλο και πάει να αλλάξει αυτό. Εντάξει. Έχω ένα ξαδερφάκι στην Αμερική. Ναι. Ο οποίο είναι μετανάστης εδώ και 10 χρόνια. Mm-hmm. Πηγαίναμε μαζί μέχρι τα 27-28 του, ας πούμε, τούμπα συνέχεια. Τώρα πηγαίνω μόνος μου. Και μία ώρα. Σε πάσο γήπεδο, έτσι. Πάω, έχω διαρκείας. Μπράβο, τα γούρια. Ναι, κάποιοι βαριούνται. Και πηγαίνω και κάθε μέρα έχουμε συνομιλία για τουλάχιστον 50 λεπτά, 40 με 50 λεπτά και μιλάμε για ΠΑΟΚ. Λέμε τα ίδια και τα ίδια πολλές φορές. Δεν πειράζει. Ψυχοθεραπεία λέγεται αυτό. Αλλά είσαι αδυναμία μας, να ξέρεις. Τα γόρι μου, να είσαι καλά, Κατάσιμο. Ευχαριστώ πολύ και μόνο που ήρθες εδώ να τα πούμε. Όποτε θες είναι ανοιχτή πρόσκληση για σένα εδώ πέρα να ξαναπεράσεις, να πιούμε και καφεδάκι. Και εγώ αγορίνα μου. Λοιπόν, πολύ ωραία η εικόνα εδώ στο περίπτερο, Μιχάλη. Έχει κουεντολό, έχει με γεμελέ. Ναι, και φαντάσου ήρθα μόνο αυτή που πλήρωσα, έτσι. Οι άλλοι δεν ήρθαν ακόμα, έτσι. Τώρα με Άιρις, τι λέει. Γελάει ο Χαρούλης. Ήρθα μόνο αυτή που πλήρωσα. Τώρα, πάμε να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια, έτσι. Πάμε, κάνετε κάποιον ο οποίος θέλει να τοποθετηθεί. Ναι. Εντάξει, έχει κάτι κυρίες εδώ πέρα, δεν θέλω να τις αποσχολήσω. Απλά θέλω να πούμε την είδηση όπου η ΔΕΑΒ ουσιαστικά δεν έβγαλε πόρισμα και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα γίνει με κόσμο. Ναι, είναι ότι πιο σημαντικό έχει η ώρα, γιατί η μεταγραφή δεν βγαίνει από τον ορίζοντα. Δεν ξέρω αν κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα στόπερ, να έχει ένα βάθος. Ίσως το καταλάβουν, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Πώς λέγεται ο νόμος του Μέρφιν αυτό. Καλά αυτό. Όταν έχεις μια πληγή, εκεί θα πάει και θα χτυπήσει. Δηλαδή, βάζω ένα ευρώ ότι κάτι θα γίνει στα στόπερ μας το επόμενο δίμηνο και θα παίζω εγώ και εσύ, ας πούμε. Φλάσιο Μιχαηλίδης, ας πούμε. Μπράβο, όχι, ας πούμε, ένα άλλο. Α, έχω εδώ ένα παλίκαρο. Έλα εδώ να μας απεις και εσύ. Έχω ένα εδώ παλίκαρο. Για να τον ακούσουμε και τον εδώ. Έλα, γορίνα μου. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Πώς σε λένε? Ιωάννη. Ωραίο όνομα, ρε Ιωάννη. Δεν σε λένε Γιάννη στο σχολείο, ας πούμε. Ιωάννη σε φωνάζουμε. Ιωάννη. Και τι τάξη πας, ρε Ιωάννη? Θα πάω έκτη. Α, σαν το γιο μου. Ωραίο. Ναι. Έκτη δημοτικού, ε. Και πού πας σχολείο? Στο έκτο δημοτικό σχολείο Νάουσας. Α, από την Νάουσα μας ήρθες. Ωραία, ναι. Νάουσα. Τι γίνεται στην Νάουσα, για πες, τι έχει εκεί? Έχει Αργανάκια, έχει Παοξάκια, έχει Παναθηναϊκούς. Τι έχει πιο πολλούς στην Νάουσα? Για κάνε μας ένα μήνυμα κάλο. Στο σχολείο, ας πούμε, τι έχεις? Πάρε και τον μπαλόνι σου. Πιο πολύ έχουμε Παοκάκια. Παοκάκια. Έλα, ρε. Έχουμε και. Και εσύ τι ομάδες? Εσύ τι ομάδες? Ερυθρόλευκος Ολυμπιακάκιας. Έλα ρε! Έλα ρε σκύλε! Ερυθρόλευκος, αλλά έχετε πιο πολλούς παοξίδες, ε! Δυστυχώς ναι. Εντάξει, τώρα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εντάξει, πήρατε πέρσι το κόβερες, πήρε και ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, τα μπαλώσαμε. Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, καλά περνάτε όμως, ε! Μια χαρά. Μια χαρά. Παίζεις μπάλα καθόλου? Με τι άθλημα ασχολείσαι? Με το ποδόσφαιρο. Παίζεις μπαλίτσα, τι θέση? Έπαιζε τερματοφύλακα, αλλά τώρα άμυνα. Πας στα στόπερ. Σιγά σιγά θα προχωρήσεις προς τα μπροστά. Θα πας. Κάποιοι λένε ότι μεγαλώνοντας πάνε προς τα πίσω. Έτσι. Εσύ μεγαλώνοντας πας μπροστά. Έτσι. Ναι. Ωραίος. Μετρόπολης ακούς ή μόνο μπαμπάς εδώ? Ακούς, ε. Α, τα γόρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κεραπτόπουλο επίσης. Κεραπτόπουλο. Θα έρθει και αυτός αύριο μεθαύριο. Θα έρθει εδώ να το δεις. Εντάξει. Να σε καλά, αγορίνα μου. Γεια σου. Να σε καλά, Ιωάννη μου. Λοιπόν. Αυτά και ο Ιωάννης, ο οποίος είναι, πώς είπε, ερυθρόλευκος Ολυμπιακάκιας, έτσι. Ωραίος ήταν, άνετος ήταν, αεράτος, μ' αρέσουν όσοι είναι
ευρύχωροι άνετοι σαν εσένα, Μιχάλη. Σημαντικό. Ευάερε, ευήλοι. Πρώτη στο κύμα. Πρώτη στο κύμα, ναι. Πρώτη στο κύμα. Πού ήμασταν, στα στόπερ. Εντάξει, στα στόπερ δεν τα παίρνουμε. Η Διάβδα μας τιμώρησε. Την Κυριακή ντέρμπι, ο Λουτσέσκου βγάζει ατμούς. Έτσι. Αυτά είναι τα ρεπορτάζ. Έχουμε μερικά μηνυματάκια. Πάμε, ναι, πάμε, πάμε. Ακούει. Λοιπόν, λέω φίλος, καλησπέρα στο μεγαλύτερο ντουέτο του λόγου και του διαλόγου. Όχι πολλές ερωτήσεις, ουσιαστικές. Τώρα ναι. Εδώ είναι λίγο αψής ο φίλος. Θα το διαβάσω όμως. Ναι, αν δεν βρει, μου αρέσουν. Είναι ο Στίβ, ο οποίος μας στέλνει συχνά πικραμή. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Τι έγινε, βαρέσαμε διάλυση. Σέντερ μπακ ούτε με κιάλια τα παρατήσαμε. Δεν είναι δυνατόν να μην πάρουμε σέντερ μπακ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται άλλο να κάνουμε μεταγραφές πρωταθληματικές και εμείς να ακολουθούμε που είμαστε πρωταθλητές. Κάνει κριτική γιατί θέλει στόπερ ο άνθρωπος. Ξέρεις τι γίνεται. 4 του μήνα, την πρώτη εβδομάδα λες δεν πρόλαβες τον. Έφαγες τον Κουτουλίδη, μάλλον. Όχι, δεν πρόλαβες. Ναι. Για τον Χατζηδιάκο. Σωστό. Έφαγες τον Ζάρτα από την Κάλιαρη. 4 και λες εντάξει, μια εβδομάδα έχουν να βρουν ό,τι θέλουν. Πήγες να πάρεις κι άλλο από την Κάλιαρη. Ναι, αλλά αυτή την εβδομάδα δυστυχώς μάλλον δεν έγινε τίποτα. Τώρα δεν ξέρω, ας ελπίσω να μας διασύρουν άπαντες εκεί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα μεταγραφικά. Το ξαναλέω γιατί νομοτελειακά μετά πλέον είναι πολύ ξεκάθαρη η κατάσταση. Είναι αυτοί που θα ακούσουν το ξεφωνητό, αν γίνει κάτι στραβό. Νομοτελειακά. Δεν έχει. Α, ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ήταν λίγο ένας, λίγο άλλος. Είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα. Δεν πήρατε στόπερ στον προπονητή. Τέλος. Ο φίλος ο Κώστας. Σταματάει. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Πες και στον Κούλεϊ. Λέει. Στόπερ! Αλλιώς Σταύρωση, Γολγοθάς που λέει και ο Γιωργούντζος. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι cool ότι πέρσι, παραδείγματος χάρη, ο Ολυμπιακός με ελεύθερους κουβεντολόγοι. Φυσικά με ελεύθερους και με δανεικούς. Δεν υπάρχει ένας δανεικός. Δεν μπορείς να βρεις ή τους ελεύθερους, ρε φίλε, κάτι να κακουνηθείς. Πρέπει τέτοια καλά κάνεις. Να βρεις αυτούς εκεί που κόλλησε το μυαλό τους. Αναοργανωσιά για μένα και ανετοιμότητα. Άστο τώρα, δεν το συζητάμε. Όπως τους αποθεώνουμε σε άλλα, εδώ θα φάνει ξεγονιτό. Δεν τους αποθεώνουμε για το που έφερα το σορετήρε. Για τον Τζάλο, ωραία κίνηση. Δεν τους αποθεώνουμε για. Εδώ όμως τι να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει να δεχτούν και την κριτική. Όπως δεχόμαστε εσύ, εγώ, όλοι μας που έχουμε δημόσιο βήμα, δημόσιο λόγο και εκτιθέμεθα καθημερινά. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Θα κάνουμε, θα σου πω εγώ τι θα κάνουμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μάστα. Έχει έρθει Χρήστα, θα το βλέπει το Γλουίδι εδώ να εκφωνήσει δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Okay. Και επανερχόμαστε εδώ σε λίγο να τα πούμε. Άντε πάλι, ναι, πάμε. Για πάμε. Εδώ είμαι, έχω και γκρεγκουάρ κόκκινο δίπλα και ναι, έχω γκρεγκουάρ κόκκινο. Ναι, ναι, μεγάλο στο τίμ εδώ όλα τα παιδιά, Χάρης Μανουηλίδης, Γιώργος Μπούζος, Τάνια Μοσχοπούλου, διευθυντής μάρκετινγκ, Βαγιανός, ο Γιάνναρος μας εδώ, ο οποίος κόβει και ράβει όλα τα social του ομίλου, ένας για όλους και όλοι για τον Γιάννη, έτσι, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Ωραία είμαστε, ωραία είμαστε, ωραία, ο κόσμος έρχεται, ναι, είναι ωραία, είναι ευχάριστο όλο το σκηνικό, εντυπωσιακό το περίπτερο, δεν θα βρέξει τελικά. Και προχωράμε, Μιχαλιό μου. Πάμε στα θέματα. Έχουμε θέματα, ναι. Θέματα έχουμε σίγουρα και θα πάμε τσούκο τσούκο να τα δούμε, να τα αναλύσουμε. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με Πιερό. Πάμε, ναι, ό,τι θέλεις. Πιερό, Πιερό. Πιερό είναι το όνομα το οποίο θεωρητικά, όχι θεωρητικά, έρχεται για να γεμίσει την επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Mm-hmm. Ένας παίκτης ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Άρη. Ναι, ένας παίκτης ο οποίος είχε οριακά γραφτεί και για ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Κάποια στιγμή και που ο ΠΑΟΚ αναζητούσε και μετά τους πήρε 2-2, έτσι γιατί είναι τρομερή οργάνωση. Νομίζω είχαμε συζητήσει
Το γεγονός ότι δεν θα σε χαλούσε να παίρνει Πιερό πριν πάρει Τσάλοφ και τα συναφή. Εννοείται ότι δεν θα με χαλούσε, γιατί είναι πάρα πολύ καλός επιθετικός ο Πιερό, με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και με τον Λιβάη Γκαρσία που θα είναι ο παρθενέρ του, αλλά και με τον Μπράντον όταν το συζητούσαμε, έτσι. Θορυκτό, καλή επαφή με τα δίκτυα, κράτημα μπάλας, δυνατό στο ψηλό παιχνίδι, ένας ολοκληρωμένος φορ. Ο οποίος έκανε καλή καριέρα τα τελευταία χρόνια στην Μακάμπι, έπαιξε στο υψηλότερο επίπεδο. Ναι, μου αρέσει ο Πιερό, θεωρώ ειδικά για την ΑΕΚ που θα είναι το αντίβαρο ή το αντίπαλο δέος με τον Λιβάη Γκαρσία, ότι είναι συνθέτω ένα πάρα πάρα πολύ καλό δίδυμο. Έτσι, είναι καλή μεταγραφή για μένα. 100% Πιερό. Και θεωρώ ότι η ΑΕΚ δυναμώνει με αυτή την κίνηση. Εγώ θεωρώ ότι έρχεται στα ίσα της, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχασε τον αρχισκόρη της, τον Πόνσε, και ουσιαστικά είναι ο αντικαταστάτης του Πόνσε. Δηλαδή πέρσι είχε Πόνσε Λιβάη, φέτος έχει Πιερό Λιβάη. Θεωρώ και τον Πόνσε ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Η ΑΕΚ έχει κάνει και αυτή έγκλημα τώρα. Λέγαμε τα στραβά του ΠΑΟΚ, αλλά και η ΑΕΚ ένα καλοκαίρι έχασε μια πρόκληση, εγώ θα πω, με την αργοπορία της στο θέμα του ΦΟΡ, τον οποίο τον πούλησε αρχές Ιούνιου 9 εκατομμύρια στην Αμερική. Έπαιξε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τυχαία να τραυματιστεί, γιατί έτσι θα γίνει και έτσι γίνεται πάντοτε. Ο νόμος του Μέρφη. Μπράβο, τραυματίζεται ο Λιβάη και παίζει το κομβικό μάτς με την ΟΑ χωρίς καθαρό όμως σέντερφορ. Και παίζει με τον Τζούμπερ. Και παίζει με τον Τζούμπερ, ο οποίος δεν είναι επιθετικός κρούσης. Ναι, αν είχε τον Πιερό, εγώ λέω σωστά, μετά από 20 μέρες τάσκαγε τότε στη Μακάμπη και τον έφερε τέλη Ιουνίου, εγώ λέω μπορεί να ήταν και σε ομίλου σήμερα. Ουσιαστικά για μένα η ΑΕΚ ισοφαρίζει και καλύπτει το κενό του Πόνσε. Έτσι. Δεν είναι δυναμώνει. Για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά που γίνονται. Θεωρείς δηλαδή, ότι κάτι έξω, δεν είναι καλύτερος του Πόνσε? Άντε, να είναι μία ή άλλη. Α, οκ. Okay. Ναι, τον Πόνσε τον είχα πει ψηλά. Έτσι, και δεν είναι τυχαίο ότι πουλήθηκε 9 εκατομμύρια. Επίσης τον είχα πολύ ψηλά τον Πόνσε, με πολύ καλό κεφάλι, με πολλά γκολ πέρσι. Πρώτο σκόρε τη ήταν, έτσι, τη ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχασε τον πρώτο σκόρε το καλοκαίρι. Και τρεις μήνες δεν πήρε φορ. Μπράβο, μπράβο, είναι φοβερό. Άσε μας ρε ΑΕΚ. Ναι, δηλαδή λέμε τα δικά μας, αλλά να δούμε. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα κάνουν οι άλλοι χάλια πρέπει να τα κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από το καλύτερο. Βέβαια, όχι από το χειρότερο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πρέπει να κοιτάμε ποιος θα πηγαίνει καλύτερα από εμάς, όχι ποιος θα πηγαίνει χειρότερα, για να δίνουμε άλλο στον εαυτό μας. Άρα η ΑΕΚ την τελευταία μέρα των μεταγραφών, προτελευταία, ουσιαστικά καλύπτει ένα σοβαρό κενό με ένα σοβαρό ποδοσφαιριστή και νομίζω ότι θα τη βοηθήσει πάρα πολύ, όπως τη βοήθησε ο Πόνσε. Η ΑΕΚ, η οποία απέριψε και πρόταση 27,5 εκατομμύρια για τον Λιβάη Γκαρσία, από ό,τι φαίνεται. Θα με πνίξεις. Καλά, αυτό 25 συν 2,5. Ναι, ας με συγχωρέσεις λίγο να μην το. Μην το λάβω και τόσο πολύ σοβαρά. Λες, προσωπικά. Εντάξει τώρα. 27 εκατομμύρια και δεν τον έδωσε με κορδέλα. Δύσκολα. Μπορεί επειδή δεν είχε κλείσει άλλον ενδεχομένως, αλλά. Ναι. Α, μόνο αυτό. Μόνο αυτό παίζει. Αλλά και να σε είπα ότι ξέρεις τι, εγώ δεν έχω άλλον. 27 εκατομμύρια πας και φαίνεις αμέσως το Φοφανά και σου μένουν άλλα 15 παντελόνι. 10 παντελόνι. Δεν ισχύει αυτό, γιατί έχει να πάρουν πολλά και οι άλλοι. Ωραία. Το 60% από τα 25 είναι 13-14. Ωραία. Δίνεις τα 10 στο Φοφανά και σου μένουν 4. Οκ, okay, το δέχομαι. Εντάξει, είναι. Και παίρνεις ένα 21χρονο και αφήνεις τον Λιβάη με τα θέματα κοιλιακών, με τα έτσι του, με τα αλλιώς του, που τα ξέρουμε, έτσι. Δεν είναι ο πιο σταθερός αν αφορά το ιατρικό ανακοινωθέν. Καλά, 100%. Είναι επιρρεπής τραυματιοφορής. Επιρρεπής, έχει πως το λένε, ευαισθητός. Είναι ευαισθητούλης, ναι. Είναι δηλαδή, άμα αρρωστήσουν οι 10, από τους 10, οι 8 θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Μέσα στους 8 θα είναι σίγουρο και ο Λιβάη. Δηλαδή, αν σε ένα πούλμαν, ναι, από 50, ναι, 50, πάθουν οι 40 γρήπη, θα είναι μέσα στους 40. Πλάκα με κάνεις, ο πρώτος θα είναι. Αν πάθουν οι 10, και στους 10 θα είναι. Και στους 10 θα είναι, ναι, πλάκα με κάνεις. Αφού είναι δεδομένα τα, ποιοι είναι οι επιρρεπείς στον τραυματισμό. Είναι συγκεκριμένοι. Ο Καντουρί, έτσι, σωστό, ήταν ο πρώτο, ο νούμερο ένα ήταν ο Καντουρί, έτσι. Δηλαδή ο Καντουρί, αν ήταν ένας στους 50, θα ήταν ο ένας, έτσι. Ο Νέλσον Ολιβέιρα ήταν επίσης. Ο Ολιβέιρα θα ήταν στο 4, ο Λιβάη Γκαρσία είναι στο 8, στο 7. Είναι εκεί κοντά. Ο Λεβέκα, έπαιζε με τον Λεβέκα 1-2 ο Καντουρί, έτσι, για να μην τον αδικήσουμε. Σωστό, και με τον, πώς το λέγανε, τον Ντουάρτε. Και με τον Ντουάρτε βάλτο στο 5, ακριβώς. Δεν είναι, είναι μέσα στη δεκάδα σίγουρα ο Λιβάη Γκαρσία, να ξέρεις, εντάξει. Είναι επιρρεπής του τραυματισμού. Εγώ θα τον έδινα με κορδέλα, αν ισχύει αυτή η πρόταση. Αν ισχύει αυτή η πρόταση. Ναι, θα τον πήγαινε σκόνο στο αεροδρόμιο. Δεν νομίζω ότι. Καταρχάς δεν θα παίξει Ευρώπη ο Λιβάη Γκαρσία φέτος. Άρα δεν πρόκειται να κάνει limit up.
Δεν πρόκειται να κάνει μετά. Τι, στην Ελλάδα να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Πρωτάθλημα το οποίο δεν το δίνει κανένα σημασία. Μόνο εμείς εδώ ασχολούμαστε. Άρα οι πιθανότητες να τον πουλήσει παραπάνω σταματάνε. Θεωρώ ότι αβάνιασε εκεί. Εκεί. Μα, να σου πω κάτι, πριν μερικές μέρες η ΑΕΚ το σκεφτόταν αν ανέβαινε η κράτοντα τα 20-22. Γι' αυτό σου είπα ότι αν θέλω το κρατάω. Ξαφνικά σήμερα βγήκε το θέμα. Από τα 20-22 έλεγε η ΑΕΚ το συζητάμε για την κράτοντα πριν ναι. μια εβδομάδα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Φτάνει. Δηλαδή. Φτάνει, ναι. Πόσο. Φτάνει. Φτάνει, ναι. Φτάνει συμφωνώ 100%. Έχω ένα μήνυμα. Μάστα. Το οποίο θα στο διαβάσω. Ναι, ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος μου γράφει χαρακτηριστικά. Πόσο ικανή είναι η καθυστέρηση του στόπερ να ξενερώσει όλη τη μεταγραφική πορεία που ήταν, θα έλεγα εγώ, τουλάχιστον καλή. 99%. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Και εδώ τώρα έρχονται παιδιά στον δρόμο, περπατούσα το πρωί, πάλι που περπατάω. Όλοι για αυτό το πράγμα μας λένε. Καλά, είναι σοβαρή. Αυτό το πράγμα μου λένε όλοι. Είναι σοβαρή, δηλαδή αφήσει την ομάδα τώρα έτσι. Είναι ικανοί να ξενερώσουν όλη την καλή προσπάθεια, γιατί έγινε και καλή προσπάθεια σε κάποιες θέσεις, με αυτή την κίνηση η οποία είναι. Τι να πω, θα είναι εγκληματική η αμέλειά τους να μην φέρουν στόπερ άλλο. Εντάξει, τώρα για μένα και οι χαφ πρέπει να φέρουν, αλλά έσωσα στόπερ. Άντε, στα χαφ θα τον παλώσει ο Λούτσι. Θα βάζει μία τον ένα με τον άλλο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καν, Μιχάλη, ότι δεν θα πάρουν έστω ένα στόπερ να υπάρχει για τις δύσκολες κρύες νύχτες του χειμώνα. Ναι, για να τον πάρει σε αγκαλιά να πες για ύπνο. Ας τον έχω και για αγκαλιά. Ας πάρουν ένα δανεικό 23χρονο να τον ψήσει ο Λουτσέσκου. Ας τον έχουν εκεί στον πάγκο. Και ας μην χρειαστεί ποτέ. Αν είσαι σοβαρή ομάδα, πας και τον παίρνεις. Ωραία, αν είσαι σοβαρός. Καλά, αυτό είναι το. Αν είσαι σοβαρός οργανισμός, μάλλον έτσι. Γιατί ο Πάουκ είναι μεγάλο κλαπ. Αλλά αν είσαι σοβαρός οργανισμός, πας και φέρνεις ένα στόπερ και τον έχεις εκεί, τον ετοιμάζεις. Ας μην τον βάλεις και καθόλου. Πώς πήρε η Νιρεβέργη τον Τζίμα και δεν τον βάζει. Ο ΑΕΟ, δεν ακούω γκούχου γκούχου, ακούω. Εδώ γιατί δεν μπαίνει όμως. Ας πάρει και ο Πάουκ ένα δανεικό και ας μην το βάζει. Δεν είπαν αυτοί ότι θεωρητικά αυτό θα έπαιρνε και χρόνο συμμετοχής. Κοίταξε, αν δεν πάρει, ο Γενάρης είναι κοντά. Θυμάμαι που το συζητούσαμε και μου είχες πει ότι και ο ποδοσφαιριστής πήγε εκεί υπό τη συνθήκη να παίξει. Λοιπόν, τώρα θα τα σταματήσουμε όλα γιατί έχω μια τρομερή επίσκεψη. Ωραία. Έχω μια φοβερή τυπάρα εδώ δίπλα. Έλα λίγο, ανεβάσε τον λίγο εδώ πάνω. Έχω μια τυπάρα φοβερή, Μιχάλη. Και έλα εδώ, ψυχούλα μου. Έλα εδώ, καμάρι μου. Τι ωραίος τύπος είσαι εσύ, ρε. Λοιπόν, για πες μου, πώς σε λένε λίγο. Όλα καλά, απλώς ήρθα εδώ να πω ένα γεια. Πώς σε λένε όμως, δεν μου είπες. Γρηγόρη. 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 Τι πάρα είσαι εσύ, ρε Γρηγόρη. Τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚ. Σε πάει ο μπαμπάς, είπε εδώ, Γρηγόρη. Σε πάει. Σε πάει στο γήπεδο. Σε πάει στο γήπεδο ή όχι. Όχι ακόμα. Όχι. Όχι, δεν σε πάει ακόμα. Τι τάξη πας. Σε βοβαρίζω. Δημοτικού. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα. Α, τώρα θα πας. Τώρα θα πας. Άρα σ' αρέσει. Τώρα θα πας. Για πες γλώσσα. Όχι, χρωματική. Α, ζωγραφική θες. Ζωγραφική. Αχ, τα γόρι μου. Δεν μου λες, ο παπάς στο σπίτι βλέπει πολύ μπάλα. Δεν σ' αφήνει να δείτε τίποτα άλλο. Σ' αφήνει να δεις παιδικά. Μ' αφήνει η μαμά μου. Α, η μαμά σου. Και ο μπαμπάς. Τι πάρεσε εσύ, ρε φίλε, ρε Γρηγόρη. Δεν μου λες, ραδιόφωνο μας ακούς καθόλου. Αλήθεια τώρα θα πεις. Ναι, σας ακούω. Ακούς, ε. Λίγα ψέματα λες, πρόσεξε, άμα λες ψέματα μεγαλώνει μύτη. Δεν ξέρω βασικά. Α, μπράβο. Με πιέζετε. Ο μπαμπάς θα μάξει τι ακούει, μουσική ή αθλητικά. Αυτό. Αθλητικά ακούει, ε. Αυτό. Κόλα το. Έλα, κόλα, παιδί, είσαι μεγάλη τυπάρα, σ' αγαπάω πολύ. Και όταν μεγαλώσεις θέλω να σε ξαναδώ γιατί είσαι. Τι θες να πεις? Α, έλα, χαιρέτησε. Απλώς ήρθα να πω ένα γεια. Και πολύ καλά έκανες, κύριε μου. Πολύ καλά έκανες, έλα. Αυτός είναι. Ένα γεια θέλει να πει ο άνθρωπος, δηλαδή για το Θεό. Ο Γρηγόρης ήταν αυτός. Ο φίλος, για άλλα λίγο μπαμπά και εσύ. Για άλλα λίγο. Έλα, τι, μόνο ο γιος. Για άλλα σε εδώ, τι, ντρέπεσαι. Α, μόνο μας ακούς, εντάξει, οκ. Ναι, να σε καλά, γορίνα μου, να σε καλά. Όλα καλά. Ω, έχω Αχιλέα Χατζηνικολάου. Έλα να πεις και εσύ μια καλησπέρα, φιλαράκι. Έλα εδώ τώρα, έλα λίγο. Έρχομαι Αχιλέα Χατζηνικολάου. Έτσι. Το φιλαράκι μου ήρθαν εδώ και ο Γκρέκ. Τι κάνεις, πώς είσαι, καλά είσαι. Τι κάνεις. Πάω να τον δω. Έλα εδώ, πες μου λίγο, τι γίνεται με τα μεταγραφικά τώρα. Έχουμε Αχιλέα Χατζηνικολάου. Έχεις παίχτες πολλούς. Θα φέρεις κανένα στόπερ στον ΠΑΟΚ. Τι γίνεται. Όχι. 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 Γιατί. Γιατί πήρα την καλύτερη παίχτρια και την πήγα από τον ΠΑΟΚ στη Σουηδία. Ποια ήταν, για πες. Η Γιανακά. Α, σε ποια ομάδα την πήγες. Βέτσκιο. Άντε ρε φίλε. Ναι, αλλά θέλουμε στόπερ τώρα. Παίζουν στόπερ στην αγορά. Όχι. Δεν έχει.
Με συγχωρείς. Ναι. Όταν είσαι ΠΑΟΚ. Ναι, δεν δε φτάνει τελευταία μέρα, ε. Κάπως έτσι. Ναι. Αλλά δεν κάνω να μιλήσω. Έχει δίκιο, φίλε. Πώ στεγνώ σε βλέπω, κανό μετά να. Έχασα κάποια κιλά. Είσαι fit, είσαι ωραίο. Θα τα πούμε και μετά, φιλαράκι. Πάω να δω τον Γκρέκ. Πάμε δε στον Γκρέκ και θα τα πούμε και μαζί. Αχιλέα Χατζηνικολάου εδώ, πέρασε και αυτό από το περίπτερό μα. Έτσι, άκουσε τι είπε. Τι να πει ο άνθρωπος. Όταν είσαι σε τέτοιο κλαμπ, δεν το πας τελευταία μέρα. Τι να πει, ρε φίλε ο άνθρωπος. Τι να πει. Δηλαδή, πραγματικά. Αυτό που θέλω να δούμε μαζί, έτσι για να προχωρήσουμε, είναι και το Σάββατο είχε και Φιλανδία το έργο. Τι εννοείς είχε Φιλανδία. Είχε Φιλανδία το έργο. Α, είχε Φιλανδία. Α, για το παιχνίδι της Nations League. Βέβαια, και τώρα έρχεται και η Ιρλανδία. Έγινε τη Ιρλανδία στο Αβίβα εκεί που ήμασταν. Εντάξει, με τη Φιλανδία. Επειδή όλοι μένουμε στο αποτέλεσμα και το σκόρ, είμαστε κλασική περίπτωση οπαδού όπου κοιτάζει μόνο το αποτέλεσμα και όλα καλά. Για μένα δεν ήταν όλα καλά. Για μένα ήταν πολύ μέτρια όλα. Απλά ήμασταν τυχεροί και του βγήκε τον ντεμπούτο του Γιοβάνοβιτς, ο οποίος βέβαια τα λάθη τα κατάλαβε σχετικά γρήγορα και τα διόρθωσε σχετικά άμεσα και κλειδώσαμε την νίκη. Γιατί το ξαναλέω, όταν έχεις τρία χαφ τα οποία είναι και τα τρία πολύ αργά και παίζουν μέσα και οι τρεις ταυτόχρονα απέναντι σε μια γρήγορη ομάδα, αν δεν είχες τη Φιλανδία που απλά δεν είχε τον γκολ αλλά είχε κατοχή και είχες μια πιο σοβαρή ομάδα, δεν θα κερδίζαμε, Μιχάλη. Δεν θα κερδίζαμε. Μπακασέτας, Μπουχαλάκης και Μάνταλος ταυτόχρονα θα πρέπει να παίζουν σε πολύ συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις. Πάρα πολύ αργό τρίο χαφ, πιο αργό και από τον Επιτάφιο τώρα μεταξύ μας. Καλά, είναι αυτό που συζητούσαμε και στο κομμάτι του Παναθηναϊκού για τον Μπακασέτα που τον βαραίνει πολύ. Μπράβο. Χρειάζεται κάτι πιο γρήγορο, ανάλογα και με τον αντίπαλο βέβαια, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή παίζει μια ομάδα καλά κοντά στην έναν αντίπαλο θα παίξει με όλους έτσι. Πρέπει να εναλλάσσει, να γίνει πιο ευέλικτος. Εντάξει, μας έκατσε το γκολ, μας έκατσε το 1-0, μας έκατσε και το 2-0. Τελικά είναι αυτό γκολ, εκείνο η κουλιέρα. Γιατί αυτό γκολ, μάλλον. Φαίνεται ότι βρίσκει και ο στόπερ. Το ότι δεν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας ήταν ένα θέμα έτσι, για να παίξει τη θέση του Χατζηγιοβάνη. Αυτό με τον Χατζηγιοβάνη πώς γίνεται, ρε κουλ. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Και να πω ότι κάνει κάτι για μάνα μάνο ο Χατζηγιοβάνη. Με το ζόρι πάλι βρήκε. Εντάξει, βρήκε ομάδα, πέσει την Αιγύπτου την νεοφώτιση. Τώρα, εντάξει, το να αφήνει έξω ο Κωνσταντέλια για να παίξει ο Χατζηγιοβάνη, το λε, είναι λίγο ιερό. Εγώ θα σου πω, ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, ιερό λέω ήταν χοντρό που λένε, αλλά. Ναι, χοντρό, ναι. Είναι κίτρινη κάρτα. Είναι κίτρινη κάρτα, ναι. Εκτό αν είχε το πλάνο του ότι να τον έχω φρέσκο με την Ιρλανδία, που βέβαια θα πει πολύ ξυλίκ με την Ιρλανδία. Την είδαμε την Αγγλία προχθέ. Είναι παιχνίδι όπου θα πρέπει να έχουμε και κορμιά, να έχουμε και δύναμη, να έχουμε και ένταση. Ναι, μέσα σε όλα, έτσι. Έχω την αίσθηση ότι ο Χατζηγιοβάνη πρώτα απ' όλα πέρασε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι φορμαρισμένος. Ναι. Νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας δέχτηκε ίσως κάποια κριτική αυτό στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος ή είναι καλά. Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Μπράβο. Εντάξει, άρα, κριτική δέχτηκε όλη η ομάδα που δεν ήταν καλή στα πρώτα 2-3 παιχνίδια. Μετά και αυτό ανέβασε απόδοση και όλη η ομάδα. Βάζω έναν αστερίσκο γιατί δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να έχει συζητηθεί μεταξύ ενός προπονητή και ενός παίχτη. Δηλαδή μπορεί να τον είπε ο Κωνσταντέλιας coach, αυτό είναι ο τύπος Γιοβάνοβιτς. Κωνσταντέλια, έχω αυτό και αυτό στο μυαλό μου και γι' αυτό. Θα σε βάλω μέσα να το αλλάξει. Και γι' αυτό δεν ξεφωνίζω. Θα πω ότι μου έκανε περίεργο απλά. Το είπες πολύ σωστά. Πλέον επειδή ζούμε και στην εποχή των 5 αλλαγών, οι προπονητές σκέφτονται και άλλα πράγματα, σκέφτονται και το πώς μπορούν να αλλάξουν τον ρυθμό τον ενός αγώνα. Εντάξει, μαζί σου αυτό το κομμάτι. Πάντως αυτό που θα πω είναι ότι αρχίζει και το συζήτησα και με τον Άρτο Παναγιωτή την Κυριακή. Αυτό το οποίο θα δώσω είναι στην εθνική πλέον ένα συνέστημα λίγο διαφορετικό. Αρχίζει να αλλάζει τον τροπέο περισσότερο γιατί βλέπω πάρα πολλά καινούργια παιδιά. Ναι, και βλέπω δηλαδή να έχουν φύγει τζαβέλες, βλέπω να έχουν φύγει ποδοσφαιριστές οι οποίοι εμένα με χαλούσανε. Ναι. Οπότε θα τους τη δώσω. Το ντεμπούτο του Ζαφίρη πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο παίκτης. Εντάξει, τον είχαμε παρακολουθήσει, αλλά. Θα δούμε. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Τώρα υπάρχει ένα τελευταίο δημοσίευμα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Οι Ιταλοί έχουν χαζέψει. Πάνε να του μείνει αμανάτιο ο Βιετέσκα, τον οποίο δεν μπορεί να πληρώνει. Τον Μάριο Πάγκλη τώρα, πέστε μου γι' αυτό. Και ναι, παιδιά, λέει, βιαστείτε αν είναι να προλάβουμε την δεκάτη του. Ο ένα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς οργάνωση. Τώρα σε παρακαλάει η Κάλιαρη, η οποία έχει φτύσει όλο το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν στο τέλος ο Πάουκ αναγκαστεί να στραφεί σε κάτι
τύπου Βιετέσκα. Πάντως οι Ιταλοί με νέο δημοσίευμα πριν από λίγο λένε άντε θα κλείσει η αγορά σε μία μέρα, τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να επισπεύσετε τις διαπραγματεύσεις, να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Τον βγάζουν επίσημα στο σφυρί, αλλά όταν τον ήθελε ο ΠΑΟΚ δεν τον έδωσαν. Εγώ δεν θα τον έπαιρνα ποτέ. Τώρα δεν θέλω εγώ. Δεν θέλω εγώ, ναι, ακριβώς. Δεν είμαι. Μην πω τώρα τη λέξη. Ναι, 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 ναι. Να μην πω τώρα τη λέξη, παρεξηγηθούμε. Όχι. Σε παρακαλώ τώρα. Τη Κάλιαρη, η οποία δεν μου. Στην έρημο να μου, νερό δεν θα μου δίνει η Κάλιαρη. Και τώρα θέλει να του πάρω τον παίκτη για να τη αδειάσω το ρόσε. Σε παρακαλώ, ρε Κάλιαρη. Όχι. Κάτσε εκεί και πάλευε να σωθεί. Δεν θέλω το Βιετέσκα. Έτσι, δεν το θέλω. Μ' αρέσει που είσαι σταθερό. Ναι, σταθερό. Και αμετακίνητο. Αφού με ξέρει, έχω σταθερέ απόψει. Λοιπόν. Τα αγόρια μου. Οπα, έχουμε κόσμο. Χαιρετάω τώρα τα παιδιά εδώ πέρα που περνάνε μπροστά μας. Η κίνηση είναι όλο ένα και πιο ζωηρή. Έτσι, περνάνε. Λες να τη γλιτώσει τη βροχή, λες να τη γλιτώσει, να κάνει τριπλά. Να τη γλιτώσω, τη γλιτώσω. Ναι, περνάνε εδώ 7, 8, 7,8. Περνάνε. Μπράβο, μπράβο. 8 ήταν η Νέα Γνατία, η IKEA. Πού πήγαινε. 8 πήγαινε η IKEA. Έχω και το χάρη. Τι έχουμε χάρη. 10 με τόνο. 10 με λέει τόνο. Να βάλει ένα τραγούδι 10 με τόνο τη Φουρέιρα, λέει ο Χάρης. Φουρέιρα. Ναι. Σ' αρέσει, είσαι φουρεϊρικό εσύ. Φουρέιρα. Κανονικά. Σοφά. Πώς είναι το Φουέρα, έτσι είναι και το Φουρέιρα. Ναι, 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 ναι. Θα φύγουμε ναι, ναι, για διάλειμμα και επανερχόμαστε με τελευταίο μισάρο τη εκπομπή. Κομισό και επανερχόμαστε. Μην το χάσετε, εισιτήρια θα βρείτε στο καζίνο, στα καταστήματα Public Nova και στο more.com. Μιχάλης Αρόπουλος στο μικρόφωνο, Θανάσης Πολίτης, τρίτη μισή του ήχου. Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη, 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54.45. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook, θα βρείτε μια σκακίστρια να σας περιμένει. Και ο Νίκος Κουλιανός μας περιμένει στην έκθεση. Νίκο! Εδώ, απίκο. Δεν βρέχει. Όχι, δεν έρχεται. Έχει, όχι, δεν θα βρέξει, από ό,τι φαίνεται. Και μπράβο, Νίκο, που δεν θα βρέξει. Ναι, το κράτσα. Δηλαδή, έπαιξε μια ωραία άμυνα, να πω την αλήθεια. Ναι. Άμυνα την οποία λίγοι μπορούν να παίξουν. Ναι. Πώς πήγαινε ο Μανολάς, έκανε μπου για να τρομάξει τους αμυντικούς. Εσύ έπαιξε κανονική άμυνα. Ναι, παίξαμε άμυνα και κρατήσαμε. Τώρα άλλοι δεν ξέρω αν θα παίξουν. Α, κάτι ψυχάλησα να μου ήταν τώρα. Δεν μπορεί. Λες το 100, θα φάμε τον γκολ. Πάντως η κίνηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ εδώ στην έκθεση, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Πολλοίς κόσμος μπαίνει, βγαίνει, πολλά περίπτερα, είπαμε τιμόμενη χώρα η Γερμανία. Είναι ωραία, είναι ωραία εδώ. Πού, μας, πού είναι κανείς, πού μπορεί να βρει το περίπτερό μας για κάποιους φίλους μας ακούνε και... Μιχάλη, είμαστε πιο κέντρο πεθαίνεις που λέμε. Όπως μπαίνεις από την πύλη πάνω που είναι απέναντι βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, ευθεία κάτω στο κέντρο ακριβώς είμαστε. Okay. Δηλαδή δεν γίνεται αν δεν το δεις και από τη μία πλευρά και από την πάνω και από την κάτω. Είναι ανοιχτό το περίπτερο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πραγματικά φέτος, έτσι για να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Σε πολύ κεντρικό σημείο και μεγάλο, τεράστιο, θηριώδης και δεν συμμαζεύεται. Είναι δηλαδή, θα μας καταλάβουν, είναι μπουρί. Ναι, ναι, είναι μπουρί, είναι μπουρί όπως το πες. Είναι μπουρί. Είναι μπουρί. Ακουγόμαστε κιόλας και είμαστε μια χαρά. Κουκουκλάκια, το λέω περισσότερο για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να βρεθούν εκεί να δουν και τους παραγωγούς του Μετρόπολης 95 και 5. Γιατί θα έχει αυτές τις μέρες και άλλο κόσμο. Και άλλους παραγωγούς. Νωρίτερα ήταν εδώ και ο Κωνσταντίνος Πετροπτός και εγώ έκανα ποδαρικό σήμερα. Σωστό. Θα έρθω την Τετάρτη. Αύριο δηλαδή θα είσαι εδώ. Ναι, αύριο θα είμαστε εκεί. Τι λες, Νίκο. Ναι, εκεί θα είμαστε αύριο. Παρεούλα. Στα μέρη μας. Αγκαλίτσα. Αλλά Τετάρτη θα είναι η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ κάτω. Και θα είμαστε εδώ μαζί, ναι, με την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ εδώ. Παρεούλα, 7 και κάτι. Θα έχουμε συνεντεύξει εδώ. Θα βγάλουμε τα παιδιά.
Πέμπτη θα είμαστε πάλι ίσως εδώ εκεί, γιατί θα έχουμε και την παρουσίαση του προγράμματος, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο πήρε το αυτή μου. Και μετά Παρασκευή νομίζω θα έχουμε το στερνό αντίο, ναι, έτσι, ναι. Μαζί αγκαλίτσα εκεί από το στούντιο για το final de partido. Final de partido, κατώτα κατώ. Και μετά Σάββατο πάλι θα είμαι εδώ νομίζω το μεσημεράκι κάποια στιγμή, 12 η ώρα, κάτι έτσι. Το γνωστό από τεκίλα χωσέ μόνο. Ναι, αυτό είναι χωσέ εντελώς το Σαββατιάτο, αλλά δεν βαριέσαι, θα ξαπάρω και τον Αχιλέα εδώ, κάνω μια βόλτα μετά. Σωστό. Θα το συνδυάσουμε. Το φιλαράκι στο Μαρσιάλ ήταν να πάει στη Φλαμέγκο. Ναι. Και δεν θα πάει γιατί ζήτησε, λέει, τρελά λεφτά. Έλαση. Πώς θα τον έπαιρνε. Μαρσιάλ, είπαμε, φαίνεται, δεν έχει μυαλό το παλικαράκι. Φαίνεται. Αλλιώς θα έκανε καριέρα τρελή, είναι παιχταράς. Μυαλό δεν έχει και αυτό τα καταστρέφει όλα. Ο Γάλλος λέει δεν προτίθεται να χαμηλώσει τα θέλω του, τα οποία λέει ζήτησε από το Βραζιλιάνικο Σύλλογο ετήσιο μισθό 4 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα σε κλειστό τριετές. Να τους πάρει 12 χατιά. Μια χαρά. Αυτά είναι λεφτά, Μιχάλη. Άρα δηλαδή στην ΑΕΚ το σκεφτόταν για Μαρσιάλ. Το σκεφτόταν. Ευτυχώς δεν το κάνανε. Νομίζω μια χαρά καλύτερα με Πιερό. Τι 4 εκατομμύρια, ρε. 4 εκατομμύρια. Κάτσε, εσύ δούλευε για 1 εκατομμύριο. Τι τέσσερα, δηλαδή καθόμαστε εδώ για 500-600 χιλιάρια το χρόνο. Ναι, την εκπομπή. Ναι, παίρνει ο πολίτης, γιατί εμείς δεν παίρνουμε. Ο Θανάσης θα παίρνει αυτά τα χρήματα, σωστά. Είναι ασύλληπτο. Πάντως το ότι δεν πήγε ούτε στη Φλαμίνγκο, θα μείνει δηλαδή, πώς θέλει, without team. Θα πάει, δεν ξέρω, έχουν μείνει κάποιες αγορές. Γίνονται όλα αυτά για να ρίξει. Μπράβο. Για πες μας τώρα λίγο να σε ακούσει και εδώ ο κόσμος, πέρασαν και αργιανά. Ανεβαίνει, λέει, ζουμερά το ενδεχόμενο. Ναι. Τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Αύριο ουσιαστικά. Να γίνει τσιμπηματική του Αραούχο. Τελευταία μέρα βλέπω να γίνεται. Από εδώ, από εκεί το πάρτε. Να τελευταία μέρα το βγάλετε την ψυχή του. Αλλά ο Αραούχο είναι ελεύθερος. Ελεύθερος είναι. Γι' αυτό λέω. Και πιο μετά μπορεί να πάει. Γιατί αύριο. Ναι, αλλά φέρ τον, αφού είναι να το φέρεις, φέρ τον αρφίλη να τελειώνουμε. Τώρα κάνει προπονήσεις, σιγά σιγά να μπει στο κλίμα της ομάδας. Είμαι θειασότης του «Ελάτε νωρίς». Να πρέπει οι ποδοσφαιριστές να κάνουν προύτσο ένας και να ξέρει ο άλλος ποιος το έκανε. Πρέπει να υπάρχει ομάδα δανδεμένη. Δεν μπορεί να κάνουν και 10 μέρες να βρεθούν που θα βγάλει τη σέντρα ο Μόντσου, που θα παίξει κάθε τι κίνηση κάνει ο Μωρόν, μέχρι να βρεθούμε, όσο και καλοί παίχτες να είναι, μέχρι να βρεθεί ο ένας με τον άλλον, θα είναι ταλαιπωρία. Άρα τι έχουμε, για δώσε λίγο στίγμα. Άρα το θέμα είναι ότι ο Αραούχο παίζει ζωντανά και ζουμερά, υπό την έννοια πια ότι μέχρι το τέλος της περίοδου θα γίνουν κουβέντες για να μπορέσει η ώρα να τον αποκτήσει. Απλά καταλαβαίνω ότι αν βρει κάπου καλύτερα λεφτά, δεν θα πει όχι. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Και γιατί να πει όχι, δηλαδή, άμα μπορώ να πάρω και καλύτερα αυτά, λέει, γιατί να μην τα πάρω. Αυτό που με φοβίζει στην περίπτωση Αραούχο είναι ένα, το κομμάτι της υγείας του για τον Άρινο. Το κομμάτι της υγείας του, δηλαδή το σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί δεν, τα χρόνια περνούν, μαμά, που λέγεται το άσμα. Ναι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το διαιτητικό. Δηλαδή θα μου πεις, ο Αραούχο είναι γεννημένος το 99. Δηλαδή άμα το κάνουμε τάλιρα 35. Όχι ρε, τι το 99, όχι, λάθος, 28. Δεν είναι το 99. Σέρχιο Αραούχο δεν είναι. Ναι. Είναι, όχι, το 92. Μπράβο, το 92. Το 92, 32 ετών. 32, σαν 33. Μπράβο, 28 Γενάρη είναι. Άρα για τα 33 πάμε. Για τα 33. Εντάξει, δεν τον πήρανε τα χρόνια, αλλά. Όχι, okay. Αυτό λέω. Τα χρόνια μπορεί να μην τον πήρανε. Υπάρχει αυτό το η άνω τελεία της ευαισθησίας. Και η δεύτερη άνω τελεία που βάζω είναι ότι στην ΑΕΚ είχαν μια κάποια ασυλία σε κάποια μαρκάρισματα. Είχε, ναι. Τα οποία στον Άρη δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να τα έχει. Δηλαδή, μην τον βρούνε μπόσικο οι διαιτητές και ότι δεν του δώσαν πέρσι, του το δώσουν στον Άρη. Γι' αυτό είναι βέβαια μια υπόθεση εργασίας, ας πούμε, μια άσκηση επί χάρτου. Όπως και το δεύτερο κομμάτι το οποίο πρέπει να δούμε είναι αυτό που ζήτησε ο Λανουά, να γίνει αξιολόγηση των διαιτητών Β' Εθνικής και Super League 2 μάλλον. Για να πάνε στο ΒΑΡ. Σωστά. Ο Λανουά ακόμα δεν μας έχει πει με ποιο τρόπο επιλέγει τις φάσεις 1 και περιμένουμε ακόμη τις διαλόγους των διαιτητών 2. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο κινείται και αυτός θα δημιουργήσει θέματα. Και μάλιστα τώρα την Κυριακή αρχίζουν και τα σοβαρά crash test. Έχει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ματσάρα. Την Κυριακή Ματσάρα. Έχει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο Λανουά λοιπόν εκεί θα κληθεί να δώσει εξετάσεις. Είναι πρώτο ντέρμπι. Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, βέβαια. Και το ζήτημα είναι ότι στα παιχνίδια τα οποία ήταν πιο χαλαρά,
Δεν δίστασαν οι διαιτητές να τα κάνουν ψιλομαντάρα. Δεν δίστασαν. Τώρα, στα ντέρμπι, τώρα αν γίνει αυτό στο ντέρμπι, τι πιστεύεις θα γίνει τη Δευτέρα? Δηλαδή πες ότι ευνοείται παραδείγματος ο ΠΑΟΚ, πες ότι ευνοείται ο Παναθηναϊκός. Τι θα γίνει από τα αντίστοιχα μέσα την επόμενη μέρα, πες μου. Ναι, όποιος αδικηθεί την επόμενη μέρα θα έχουμε κλάψα. Όποιος ευνοηθεί θα το κοίτα, κάνει. Κοίτα, εδώ οι ομάδες πολλές φορές κλαίνε χωρίς να αδικηθούν απλά για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, που και αυτό σωστό, είναι πρόβλημα. Σωστό, σωστό. Και αυτό, είναι, και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε εντοπίσει πολύ. Σωστό, σωστό, σωστό. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά πραγματικά δεν έχουμε δύο τώρα καλές ζητησίες. Μπράβο. Αρχίζουν τα ντέρμπι. Εδώ τώρα δεν έχει α είναι ο Λεβαδιακός, α είναι η Καλυθέα, α είναι. Κάθε λάθος θα φαίνεται διπλό και τριπλό, Μιχάλη, πλέον. Εδώ ακριβώς. Φαίνεται ακόμη πιο μεγάλο. Γιατί οι ομάδες οι συγκεκριμένες, δηλαδή είναι θεωρητικά αυτές οι οποίες θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Μέσα στις 4 τα πω εγώ, που είναι μια ταχύτητα και μετά έρχεται και ο Άρης. Ναι, είναι. Γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βάσει μπάτζετ και του τι έχουν δώσει, που εμένα η ομάδα του Άρη μου αρέσει. Απλά λέω ότι και οι στοιχηματικές τουλάχιστον δίνουν τους 4 πιο κοντά και μετά ο Άρης. Άρα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι ομάδες διεκδικητρίες. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω. Μπράβο. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι πολύ κόβικο. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον αφήνει ήδη 4 αγωνιστικές στο μείον 8, που είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο. Δημιουργεί εσωστρέφεια στον Παναθηναϊκό, ένταση, γκρίνια που ήδη υπάρχει του άλλου. Γιατί θα πούμε ότι στις 4 πρώτες αγωνιστικές θα έχει χάσει από Τρίπολη, θα έχει φέρει χ. Με τον. Πώς το λέμε, προχθές που έφερε εκεί με την Καλυθέα. Αν χάσει από τον ΠΑΟΚ θα έχει 3 στα 4 στραβά και με τον. Και με τα Λεβαδιακό και 200. Ακριβώς. Ναι, είναι ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν πάρει κάτι στην Τούμπα. Γιατί είπαμε, δεν έχει και το καλό κλίμα. Δεν έχει καλό. Σαφώς θα πω ότι είναι πολύ νωρίς. Και γι' αυτό είναι ένα θέμα που εγώ κρατάω πισινές για τον Παναθηναϊκό. Όχι όσον αφορά τη δυναμική του. Το Ρώσο του θεωρώ ότι. Μάλλον είναι το καλύτερο, αλλά δεν ξέρω αν θα φτιάξει την καλύτερη ομάδα φέτος εν τέλει. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τη φτιάξει εν τέλει την καλύτερη ομάδα. Και γιατί έχει αυτήν την ισοστρέφεια και γιατί δεν ξέρω ο Αλόνσο τι ψάρια πιάνει. Έτσι έχουμε, έχω αφιβολίες. Έχει πάρει ένα θετικό credit για τη Λανς, ρεαλιστικά, και έχει πάρει αρνητικά credit για τη διαχείριση της Καλυθέας, του Αστέρα Τρίπολης. Πώς το κάνουμε? Είναι αρνητικά τα credit αυτά. Χι μέσα στο μάτσερ έρχεται ένα φιλαράκι εδώ, μου λέει. Συγγνώμη, λέω, τι είπε. Χι μέσα στο Old Trafford. Λέω, γιατί να μην είναι και διπλό. Είπαμε, ο κόσμος έχει. Κάνει όνειρα, γιατί είναι τζάμπα τα όνειρα, παιδιά. Φυσικά. Δηλαδή, φυσικά, dream big φυσικά. Που λένε στο χωριό μου. Πάντως, αν μου έλεγες και εμένα, πού μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ αποτέλεσμα στην Ανοέτα, στο Γαλατά ή στο μάτσερ, θα σου έλεγα στο μάτσερ, δεν ξέρω γιατί. Αλήθεια το λέω τώρα. Το λες βάση εικόνα τη Μάντσεστερ ή βάση του ότι βάζει καλό κουστούμι σε τα στάσκελα? Βάζει, ναι, αυτό το δεύτερο. Βάση, γεια σα, Γορίνα, γεια χαρά στα παιδιά όλα εδώ. Βάση DNA ομάδα, βάση αγώνα, σε κάτι παιχνίδια δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό μας έχει δείξει ο ΠΑΟΚ διαχρονικά. Δηλαδή, αν μου έλεγες, πού πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει βαθμό ή βαθμού, στο Old Trafford, στην Ανοέτα ή στη Γαλατά? Δεν βάζω τη Ρίγα, γιατί η Ρίγα είναι μια ομάδα που είναι αδύναμη σχετικά. Η πιο δυνατή βάση budget ομάδα του ομίλου. Η Manchester δεν είναι? Ναι, ναι, η Manchester έχει. Πρέπει να έχει 700-800 εκατομμύρια τέτοιο ρεσί. Δηλαδή. Χρηματιστηριακή αξία. Πρέπει να είναι τρελή η χρηματιστηριακή της αξία. Απλά είναι η εικόνα της Manchester η οποία σου γεννάει. Και είναι και η εικόνα της Manchester η οποία, κακά τα ψέματα, είπαμε. Είμαι θειασότης των πολύ καλών προπονητών. Και είμαι θαυμαστής των προπονητών οι οποίοι τα κάνουν όλα, όπως είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκισον, ο οποίος από τότε που έφυγε δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι Μάντσεστερ. 857 είναι τα εκατομμύρια. Είναι πολλά. Της Μάντσεστερ, σαν αξία. Είναι δηλαδή, πολλά, αυτή η ομάδα τώρα, ναι, αυτή η ομάδα με 900 εκατομμύρια δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, Μιχάλη, εδώ και χρόνια. Δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Είναι πίσω, βλέπει τη City και τη Liverpool να κάνει πρωταθλητισμό και την Arsenal και αυτή να χαροπαλεύει να έρθει 5-6 με την Chelsea και με κάποιες άλλες ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοίτα και μέσα γι' αυτό, έχει, λέω ότι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε πρέπει να έχουμε και τον προπονητή. Ο προπονητής είναι το α και το μέγα. Έχω ένα φιλαράκι εδώ. Έλα, ναι, εδώ, έλα, πάμε, εδώ. Για πάμε. Έλα μια από τις ελευθερίες. Έλα, μπορεί να μου εδώ να τα πούμε. Ήρθες να βγούμε φωτογραφία. Λοιπόν, είσαι ο, λέγεσαι να σε ακούσουμε. Είμαι ο Αντώνης Ηλιάδης, έρχομαι από την Κερκίνη. Γεια σου, Αντωνάρα. Είμαστε εραστές και της φωνής σου και του Ζαϊρή. Α, όλα μαζί, πακέτο. Αλλά έχουμε διαφορετικές απόψεις. Καλά, αυτά τώρα. Άλλωστε, ό,τι μας χωρίζει και ό,τι μας ενώνει σαν παοξίδες είναι αυτό το αλλά. Τι μας χωρίζει τώρα, για να σε ακούσει. Κοίταξε τι μας χωρίζει. Ναι. Μας χωρίζει
που, τον χτενίζουμε, που τη χτενίζουμε τη διοίκηση, ρε φίλε. Θες λίγο πιο γρατζούνιζα, θες βούρτσα. Κοίταξε, θέλω, ναι. θα ήθελα να μπορώ, θα ήθελα ναι. να μπορώ συνειδησιακά, πρόσεξε το σου λέω, θα ήθελα ναι. να μπορώ συνειδησιακά να είμαι σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να τη ρίξω την πρόταση Μόμφης. Αλλά δεν μπορώ, ρε φίλε. Ακούς, Μιχάλη, πολύ δεν μπορώ, γιατί με έβγαλε από τη λάσπη. Σε έβγαλε από τη λάσπη, ναι. Όταν σαν Παοξής ξαναρχίνησα να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, σήκωσα τα μάτια μου από τη γη και κοίταξα τον εαυτό μου και είπα, αυτή τη φορά μπορώ. Ήταν χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Άρα οπότε... έχεις λίγο διασμούς από μέσα σου, γιατί λες, δεν είμαι και αχάρης. Όχι, όχι. Αντωνάρα μου, είσαι υπέροχος. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω τι κάνεις εδώ τώρα. Τι έχετε. Με το περίπτερο του ΦΥΠΕΚΑ, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ναι. είμαστε εδώ για να διαφημίσουμε την περιοχή. Όχι, του πρώην φορείς διαχείρισης Κεντρικής Μακεδονίας. Βόλβη Κορώνη Αξιό ναι. και Κερκίνη. Κερκίνη είναι ωραία να πάρουμε το παιδί μας, την οικογένειά μας και να έρθουμε Βολτούλα. Στην Κερκίνη μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Βάρκες, άλογα, κανό, ποδήλατα, τζιπ, flying fox, τοξοβολία, ραπέλ, χαμάμ. Αν έρθω, θα σε βρω. Ίσως. Θα σε βρω, Κερκίνη χάουσες. Μαύρη διαφήμιση. Δεν πειράζει τώρα, χαλάλη. Να σε καλά, σε αγαπάμε. Κι εγώ αγορίνα μου, να είσαι γερός. Λοιπόν, πολύ ωραίος ο Αντώνης ήρθε εδώ με πολύ ωραίο τρόπο. Μας προσέγγισε, είπε την άποψή του τεκμεριωμένη. Και τον κοίτα, ακούσαμε και καταλαβαίνω για ότι ναι. επειδή είδε φως που λένε. Ναι. Γι' αυτό και δεν κάνει κριτική. Έχω την αίσθηση ότι όταν αγαπάς κάτι. Το μαλώνεις για να το κάνεις καλύτερο. Δηλαδή το πιο κλασικό παράδειγμα είναι ο γονιός με το παιδί του. Μπράβο, Μιχάλη. Συμφωνώ 100% μαζί σου. Δηλαδή το θες να βελτιωθεί. Δεν είμαστε ξαφνικά κακοί ή δεν θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ όταν βγαίνουμε και λέμε θα είναι εγκληματικό λάθος αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ στόπερ. Το κάνουμε από αγάπη. Δεν το κάνουμε για να τους την πούμε. Είδαμε ότι υπήρχε καθυστέρηση, είδαμε ότι υπήρχε κολλησιεργία, είδαμε ότι δεν γεννήθηκαν σωστά σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό προσπαθούμε μήπως και βοηθήσουμε έστω, λέγε, αν και εμείς δεν κάνουμε τις μεταγραφές, πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Αν ήταν στο χέρι μας θα είχαμε κάνει άλλα πράγματα ενδεχομένως. Και ουδής ναι. είπε να είναι κανείς αγωνόμων με τη διοίκηση. Μπράβο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι άλλο κομμάτι η αγνωμοσύνη και άλλο κομμάτι του να αποδίδει τις ευθύνες εκεί που πρέπει και με αγάπη κιόλας. Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή είναι ζήτημα αυτό. Πολύ μεγάλο για μένα. Τα είπες όλα. 900 εκατομμύρια σχεδόν λοιπόν η Manchester United. Ναι. Αλλά πρωταθλητισμό δεν μπορεί να κάνει. Αλλά μέσα βλέπω κάτι 60-70 εκατομμύρια Μπρούνο Φερνάντες, Ράσμους Χόιλουντ 65, Ζιρκέ άλλα 50. Λισάνδρο Μαρτίνες, Στόπερ, ναι, Ντελίχτ 65. Πολύ ψωμί, α πούμε. Έχει, αλλά ομάδα δεν μπορεί να κάνει, ρε Μιχάλη. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω και για τον Παναϊκό. Ο Παναϊκός φαίνεται φέτος για μένα ότι έχει το πιο γεμάτο και ίσως και πιο ποιοτικό ρόστερ. Για μένα, επειδή άφησες απ' έξω το κρυφό σου όπλο το Μουρκ, θα δυσκολευτείς με στο Μάντσεστερ. Άφησες έξω το κρυφό σου όπλο. Να το πληρώσω αυτό, Δηλαδή, ο Μουρκ μετά το Μάντσεστερ ΠΑΟΚ θα ανεβάσει μια φωτογραφία που θα δει και θα λέει: εγώ σας τα έλεγα. Αν ήμουν εγώ εκεί. Μπράβο. Αν ήμουν εγώ εκεί. Όπως σας πέρασε από τον ημιτελικό με την ΑΕΚ με το φάουλ. Έτσι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ δεν ήταν εκείνο. Ή η Παναθηναϊκός. ΑΕΚ από τα πόσα μέτρα. Εγώ σας πέρασα τότε και τώρα με πολεμήσατε. Έκανα πέρσι χρονιά θανάτου 10 γκολ ασίστ μαγικά και με αφήσατε έξω. Πάντως, επειδή είσαι λογιστής, εδώ βλέπω για τη Manchester United είχε έσοδα 103 εκατομμύρια, αλλά ξόδεψε 214. Δηλαδή είναι μείον 111 εκατομμύρια από τις μεταγραφές. Δύο λέξεις θα σου πω. Ναι. Financial fair play. Έλατε, δεν τους πιάνει αυτούς. Κοίτα, μπορεί βάσει χρήσης να έχουν κάποιες άλλες συνθήκες οι οποίες τους επιτρέπουν, αλλά νομίζω το financial fair play είναι θέμα. Ναι, δηλαδή η Manchester έκανε, ό,τι βλέπω εδώ, 6-7-8 μεταγραφές. Η Liverpool δεν έκανε καμία, 0. Και πήγε και έβγαλε ένα 0-3. Μα το γραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζαν 0 Λεβέντης. Μπράβο, 0 Λεβέντης. 0 Λεβέντης. Πάντως το να δώσει τόσα λεφτά και να μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό είναι αμαρτία από το Θεό. Πρέπει να έχει και τον κατάλληλο μάεστρο, φίλε, σε όλα τα πράγματα. Που έλεγε ο Μπαλίς προχθές στο Μετρόπολης. Όταν τον βρει. Α, του είπε και ο Ντίνος. Ότι άμα Παναθηναϊκός πάρει το Λουτσέσκο θα κάνει πρωταθλητισμό. Ναι, θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, οκ. Okay. Γιατί σου λέει ότι με αυτό το ρόστερ που είναι αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπερτερεί του ΠΑΟΚ. Σε κάποιες θέσεις τουλάχιστον και σε βάθος, δεν θα είχε πρόβλημα ο Λουτσέσκου. Αλλά θέλει χρόνο κι αυτό. Έτσι. Δεν γίνεται από μία μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο. Όλα θέλουν χρόνο στη ζωή, Νικό. Χρόνο έτσι, και έτσι, υπομονή. Ναι, είναι αρετή η υπομονή. Υπομονή και να μην βιάζεσαι. Ναι. Ήρθε ο Πιέρο, όχι Πιέρο όπως το λέμε εμείς. Ναι. Γιατί είναι από την ΑΕΤ, δεν είναι Γάλλος ο άνθρωπος. Ήρθε με πτήση της Ιμπέρια μέσω της Μαδρίτης. Πάτησε περιοχή. Έκλεισε και η ΑΕΚ την τρούπα της. Πολύ καθυστερημένα. Να πω ότι η ΑΕΤ ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την χώρα Ελλάδα. Μας. Ναι, ρε φίλε. Να τους έχουμε μια αγάπη του ΑΕΤ.
Τους αγαπάμε τους αητούς, ναι, σωστά. Βέβαια πέρσι, όταν βρέθηκα εκεί κοντά στην πατρίδα τη συγκεκριμένη, έχουν πολλά προβλήματα και με τον Άγιο Δομήνικο έχουν ζητήματα και οι Δομινικανοί τους βλέπουν λίγο αμφιψηλού. Α, ναι, 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 περνάνε. Θεωρούν δηλαδή παρακατιανούς τους αητήρους. Μπράβο, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι περνάνε στον Άγιο Δομήνικο για να κάνουν δουλειές εξωτερικές, τέτοια, χαμαλίδια κλπ. Και τους βλέπουν λίγο αφιψηλού οι Δομινικανοί. Θέλω να μου πεις πώς μπορεί να βλέπει ο ένας αφιψηλού τον άλλο που και οι δύο είναι φτωχοί. Δύσκολο. Είναι ο ένας λιγότερο φτωχός από τον άλλον, προφανώς γι' αυτό. Και αντί να πούνε μαζί να βγάλουμε καμιά. Πάμε να το κάνουμε. Μπράβο, ρε φίλε. Αντί να πούνε, πάμε να το βγάλουμε το κάρο. Κοιτάξτε ποιος είναι περισσότερο φτωχός από τον άλλον. Μιλάμε τώρα για μια τρομερή κατάσταση. Ναι, για να την πει ο φτωχός στο φτωχότερο. Φοβερά πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Είναι και θέμα σκέψης. Είναι και θέμα μυαλού. Αντίληψης. Αντίληψης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αν τα βάζαν κάτω όμορφα, θα τα λύναν και θα ήταν ευτυχισμένοι και οι μένει και οι δε. Τέλος πάντων. Δοκίμασε να τσιμπήσεις τίποτα ή θα πας τώρα για μια βολτά. Μιχάλη, αφού ξέρεις, προσέχω τη διατροφή μου. Καλά, για το καλό. Όχι, όχι. Περπατώντας πάλι. Περπάτημα, αύριο το πρωί περπάτημα. Μέχρι να τελειώσουμε τις απογευματινές εκπομπές. Περιπατέγκο δηλαδή. Περιπατέγκο για να πάμε και λίγο γυμναστήριο για να χάσουμε και αυτά τα 4-5 κιλά που θέλω και μετά θα είμαστε κουκλί. Κολυμβητήριο δεν έχουμε τώρα, Κολυμβητήριο είμαι φλόρος. Οπα. Το χειμώνα μόλις πιάσει λίγο ψύχρα. Αχ, καλέ. Λούλι, κουλ. Αχ, καλέ. Ναι. Αχ, καλέ, Λούλι, δεν μπαίνεις. Ναι, είμαι λίγο. Καλά, 100%. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάποιος που σου έχει κλέψει έτσι, την εντύπωση όση ώρα είσαι εκεί. Είτε από τα 7-8 άρια, είτε αν κάποιο περίπτωρο, αν ψιλοείδες περνώντας, το οποίο να σου κάνει εντύπωση. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσαν πολύ οι ακροατές που ήρθαν εδώ πέρα. Τι λες. Τα 7-8 άρια, ναι, ήταν πάρα πολύ καλοί όλοι τους. Με άνεση, με αέρα, χαμογελαστή. Φαινόταν ότι ήταν άνθρωποι όπου ακούνε Μετρόπολη σχεδόν όλη την ημέρα. Τώρα να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν φοράω γυαλιά τώρα, γιατί ξέρεις έχω ένα θέμα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω δηλαδή τα 7-8. Δηλαδή μπορεί να νομίζω ότι είναι 8 και να είναι 6. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Θα δώσω και την ενημέρωση για την αλλαγή που έγινε ότι βγαίνει η Πάολα και μπαίνει η Λιόλιου. Αυτό μου το είπαν και εμένα. Το πρώτο που μου είπαν είναι αυτό, φίλε. Δηλαδή, ο Χάρης Μανουλής ρεπορτάζ. Καλά τώρα. Βγαίνει Πάολα την Κυριακή και τελειώνει. Δηλαδή, το πρώτο θέμα ήταν αυτό. Στην έκθεση. Talk of, the town. Talk of the. Ναι, town ακριβώς. Μην το πεις. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν, Νίκο. Τελειώσαμε και όλα. Yeah. Α, φίλε, καλή φάση. Μ' άρεσε από εδώ από την έκθεση. Αύριο από κοντά. Αρέσεσαι. Αύριο από κοντά, Τετάρτη πάλι από εδώ, Πέμπτη πάλι από εδώ, Παρασκευή. Το στερνό αντίο. Ναι. Όταν νυχτώνει ο ουρανός, πετούν τα χαμοπούλια. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Πάω φιλιά πολλά. Ναι, δεν θα έρθει. Ναι, φιλιά. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Αποχώρησης. Ο Θανάσης Πολίτη παραμένει όμως. Ακμαίος. Θα πας πίσω. Όσο μπορείς. Λοιπόν, τσιβεντιάμο, τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ Μετρόπολης 95 και 5, από τον Νίκο Κουλιανό και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Καλό σας βράδυ.